έχει σημασία. Ελάτε μπροστά, μπροστά να ανακατεύουμε προς την Πατησίων και στην Κοραή που έχει κλείσει ήδη. Περάστε παρακαλώ, περάστε δεξιά και αριστερά, ελάτε μπροστά. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινάμε γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, αλλά περάστε μπροστά πρώτα. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, καταρχήν να ξεκινήσουμε πρώτα με το ευλογητός. Όλοι μαζί να πούμε το ευλογητός και στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Ευλογητός η Χριστέ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, εκπροσωπώ όλους τους συλλόγους και τους φορείς εδώ που βρίσκονται σήμερα και είμαστε ενωμένοι, ιδιαίτερα τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς, τον κλήρο όλων των βαθμίδων, το μοναχικό τάγμα, τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, όλους τους χριστιανικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα τα παραρτήματα του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και όλους τους φορείς τους εν Χριστώ αδελφών μας, αδελφούν μας, συναγωνιστάς. Θα ήθελα ιδιαίτερα την προσοχή σας σε αυτή τη δύσκολη ώρα, κατά τη διάρκεια όλης αυτής των ομιλιών, θα ήθελα την προσοχή σας περισσότερο να αφιερώσουμε εδώ με προσοχή, με προσευχή, αδιαλείπτως θα έλεγα, για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε όπως πρέπει και όπως μας θέλει ο επουράνιος Θεός και πραγματικά να δώσουμε αυτό το μήνυμα και αυτή την εικόνα όπως αξίζει σε αυτόν τον Ορθόδοξο λαό. Συναντήκαμε εδώ σήμερα εις τα προπήλαια των Αθηνών για να ενώσουμε τις προσευχές μας και τις δυνάμεις μας με δημοκρατικές ενέργειες, πάντα όπως μας επιτρέπει το Σύνταγμα της χώρας μας, και να βροντοφωνάξουμε ένα νέο όχι σε όλα τα αντίθεστα και ανθελικά νομοσχέδια που επιβάλλουν στο περιούσιο λαό του Κυρίου μας με ύπουλο και δόλιο τρόπο. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε πραγματικά ένα ελάχιστο φόρο τιμής. Σε αυτόν εδώ το χώρο, πριν 30 χρόνια, ξεκίνησε αυτός ο ομολογιακός αγώνας με όλους εσάς μαζί, με όλους τους αρχιερείς, τους ιερείς, αλλά ιδιαίτερα τότε τον αρχιερέα κυρών Αυξέντιο που προστατούσε σε αυτές τις διαμαρτυρίες, και από αυτό εδώ το βήμα, πριν 30 χρόνια, με τα πνευματοπαίδια του, τους εν Χριστώ αδελφού μας, προτεργάτες και αγωνιστές, ομολογητάς της Ορθοδόξου Πίστεως και της Πατρίδος, τον κύριο Λύρα Μαρκουλάτο και τον Γεώργιο Μαρκουλάτο και κύριο Ανδρέα Λύρα, και όλους τους εν Χριστώ αδελφούς που βρισκόντουσαν σε αυτό το μετερίζι, θα πρέπει να κάνουμε τρεις φορές να αποδώσουμε την ελάχιστο φόρο τιμής. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Πραγματικά είναι κρίσιμες οι ώρες, αλλά θα πρέπει να σταθούμε όπως πρέπει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
για να ανακτήσουμε αυτά που χάσαμε επί πολλά έτη. Το κλειδί πάνω απ' όλα είναι η ενότητα κλήρου και λαού, χωρίς διαιρέσεις και διχοστασίες, αλλά με ταπείνωση και αγάπη. Εργάστηκαν οι σκοτεινές δυνάμεις εντός και εκτός της Ελλάδος για να εφαρμόσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, την παγκοσμιοποίηση και τον οικουμενισμό μέσω των Παγκοσμίων Συμβουλίων Εκκλησιών του Πάπα, του Αντιχρίστου. Να μας επιβάλλουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφόσον φρόντισαν να φέρουν την δίθεν οικονομική κρίση με απότερο σκοπό την υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ και τον διωγμό που υφίστανται τα αδέρφια μας να στερούνται τη σύνταξη, τη μισθοδοσία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι δυνατόν Έλληνες πολίτες, λόγω θρησκευτικής συνείδησης που είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, να μην τους αναγνωρίζει το επίσημο κράτος? Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση των εχριστών αδελφών μας εδώ και τώρα, να αποκατασταθούν και να τους αμέσως να τους αποδοθεί ο μισθός οι οποίοι πληρώναν επί τόσα χρόνια. Είναι έσχος και ντροπή. Επίσης, στον διωγμό που υφίστανται η Ιερά Μονή Εσποιμένου επί 40 και πλέον έτη από το 1972, που διώκονται οι αγιορείτες πατέρες με τόσο μίσος και κακία μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας. Και από την άλλη βλέπουμε την ευαισθησία που έχουν οι άρχοντες αυτού του τόπου, με πόση επιμέλεια, με νομοσχέδια να χτίζουν με δημόσια δαπάνη στους λαθρομετανάστες την ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους. Όπως και μας ανακοινώνουν οι σημερινοί πολιτικοί μας, όπως και οι προηγούμενοι, τέρμα στην οπισθοδρόμηση και στον μεσαίωνα, εννοούν την πρόοδο με το να υπογράφουν σύμφωνα συμβίωσης το τελευταίο νομοσχέδιο. Έσχος! Μας προκαλούν και μας υποτιμούν με την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ερωτούμε, μήπως βρίσκονται σε άλλο πλανήτη ή ζούνε σε γυάλινο πύργο και δεν γνωρίζουν για τις αυτοκτονίες χιλιάδων συνανθρώπων μας? Ποιος ευθύνεται για αυτές τις ζωές, τις ψυχές, την ισοπαίδωση των ηθικών αξιών, την διάλυση του κοινωνικού ιστού, την δημόσια υγεία της χώρας μας? Ερωτούμε, ποιος ευθύνεται και ποιος έφερε τον μεσαίωνα και την οπισθοδρόμηση? Ποιος διαχειρίζεται μετά την μεταπολίτευση επί 40 χρόνια και πλέον όλες τις πολιτικές αποχρώσεις με οικουμενικές συγκυβερνήσεις, φέρνοντας τον υπερήφανο ελληνικό λαό σε αυτό το κατάντημα? Να παίρνουμε εντολές από τα ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με email και γραπτά νομοσχέδια από τις Βρυξέλλες? Είχαμε επισημάνει πριν περίπου 40 έτη για τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία είχαμε κάνει το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας με όλους τους χριστιανικούς φορείς που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας, και είχαμε κάνει ολονυχτία εις το Σύνταγμα και είχαμε διαμαρτυρηθεί για αυτό το έγκλημα και το κατάπτυστο αυτό το νομοσχέδιο που είχε περάσει και παράνομα και αντισυνταγματικά για τη μείον την ψήφο των 80 στην Ολομέλεια της Βουλής των 80 βουλευτών. Και εκεί πραγματικά σήμερα βλέπουμε αυτό το κατάντημα, όπως έχει διαμορφωθεί σε όλη την Ευρώπη, να γίνονται όλα αυτά τα τελευταία στις φοβιστικές ενέργειες στη Γαλλία και παντού, και είδανε μόνοι τους, συνειδητοποιήσανε και το είδανε το πρόβλημα μπροστά τους, ότι με αυτές τις συνθήκες ήρθε πραγματικά να διωγγωθεί και να μην μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ξέφραγο, τα σύνορα να είναι ανεξέλεκτα και να γίνουν όλες οι χώρες ξέφραγο το αμπέλι. Και δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι και οι δικοί μας εδώ, οι υπεύθυνοι πολιτικές κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και όλοι, ότι αυτά είναι μεθοδευμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα για να δημιουργήσουν αυτή τη σύγχυση σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Βλέπετε, το σχέδιο ήταν πολύ καλοστημένο, πολύ προμελετημένο και βρεθήκανε τώρα
προτετελεσμένων γεγονότων και όλοι αυτοί που θεωρούνται οι μεγάλοι σοφοί της Ευρώπης και οι υπόλοιποι. Αλλά τότε είχε προαναγγείλει αυτός ο μεγάλος ο Εβραίος, ο Κίσιγκερ, ο γενικός γραμματέας του ΟΕΕ, ο οποίος είχε πει το εξής. Για να μπορούμε να καθυλώσουμε, να υποτάξουμε αυτόν τον Ορθόδοξο λαό, είναι δυσκολοκυβέρνητος. Και για να του κάμψουμε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να το χτυπήσουμε στην ιστορία του, στη γλώσσα του, στα ήθη και στα έθιμα και στην αλλίωση του πληθυσμού. Με αυτό που γίνεται σήμερα, που βλέπετε όλοι εμείς οι Έλληνες πραγματικά και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, αυτό που γίνεται η εισδροή λαθρομεταναστών που είναι πολύ καλομελετημένο και πολύ καλοσχεδιασμένο. Γιατί αυτά που συμβαίνουν τα έχετε και εσείς πιστεύω εντοπίσει. Στα νησιά μας δεν είναι αυτή η πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής τυφλώσεως. Δεν είναι αυτά. Η εικόνα είναι διαφορετική. Και θρίζει πραγματικά να ληφθούν έστω και σε αυτή την ιστάτη στιγμή μέτρα, έστω και σε αυτήν την τελευταία ιστάτη στιγμή. Κάνουμε έκκληση προς όλους τους πολιτικούς υπευθύνους, τους εκκλησιαστικούς σταγούς, να πάρουν έστω και σε αυτήν την ιστάτη μέτρα για να μπορούν πραγματικά ό,τι έχει μείνει να περισσώσουμε και από την ελληνική κυριαρχία μας. Αυτή η εικόνα που συμβαίνει στα νησιά μας δεν είναι αυτή η πραγματική, αυτά που δείχνουν. Καθημερινά έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο μέσω Τουρκίας και έχουν στρατολογήσει από εκεί που βλέπετε ότι αυτοί όλοι που έρχονται οι λαθρομετανάστες δεν είναι ούτε 1% όπως τους βαφτίζουν πρόσφυγες. Αυτό είναι παραμύθι. Δεν υπάρχουν αυτό, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Και όλοι αυτοί είναι εντεταλμένοι, οργανωμένοι με ενδυμασίες κάτω από 30 χρονών, φέρνουν εξοπλισμό επάνω, ενδυμασία που δεν την έχουμε ούτε εμείς, χρήματα, παχυλό πακέτο, και μόλις κατεβαίνουν έχουν χάσει δίθεν τα έγγραφα. Και από εκεί τα έχουν προετοιμάσει όλα μέσω Τουρκίας και έρχονται εδώ, και εμείς εδώ σαν κορόιδα, σαν πυθύνια όργανα, θέλουμε να τους καταχωρήσουμε και να τους παρέχουμε κέντρα υποδοχής. Καταργήσαμε τα κέντρα, τα στρατόπεδα που ήταν ο υπερήφανος, ο ένδοξος στρατός μας, και τα αντικαθιστούν να θρέφουμε εδώ μέσα τζιχαντιστές. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο και πολύ επικίνδυνο αυτό το σημείο, γιατί κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Η ηλεκτρονική σκλαβιά. Είμαστε αποφασισμένοι έως αίματος για το μαρτύριο. Μέσα στη φοροπυρό δύναμη του χρόνου και στην υπεροπλία των αντιχρίστων και σκοτεινών δυνάμεων, κατά το ανθρώπινο, το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός δεν θα προσκυνήσει, δεν θα υποχωρήσει, δεν θα προδώσει στα ιερέα και τα όσια των προγόνων του. Με ένα νέο ομολογιακό όχι, ήρθε η ώρα του λαλί. Ο κοιμόμενος νέος αφυπνίστη. Έλληνες γρηγορείτε, θα μείνουμε ελεύθεροι όπως οι προκάτοχοί μας στην ομολογία του βαφτίσματός μας, με το χριστιανικό μας όνομα που κατεχωρήθη στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Και όχι με το νούμερο της ταυτοποιήσεως εις το θηρίο των Βρυξελών, που είναι προηλυμένη απόφαση της απολίας. Και τώρα σας καλώ να βροντοφωνάξουμε «Ζήτω η ένδοξη Ελλάδα μας!» «Ζήτω!» «Ζήτω η Ορθοδοξία!» «Ζήτω!» «Ζήτω ο ομολογιακός αγώνας!» «Ζήτω!» «Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία!» «Ζήτω!» Είμαστε ενωμένοι, και από εδώ τώρα που ξεκινάει ο πραγματικός αγώνας και θα γίνει περισσότερο σκληρός, και είμαστε αποφασισμένοι και όλοι εσείς εδώ και όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι εδώ που συμμετέχουν, τα αδέλφια μας από τη Βόρειο Ελλάδα που ήταν από μακριά, ο κύριος Αναστάσιος Θεοδωρίδης που εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, τα οποία τα πούμε ακόμα δεν πιστεύω να έχουν έρθει, Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα,
που εκπροσωπεί και έχει το σύλλογο ο αδελφός μας ο Αθανάσιος ο Παπαγεωργίου, που είναι εδώ και ο πρόεδρος, ο Αθανάσιος Ιωάννης Ευαγγελίδης. Ιωάννης Ευαγγελίδης από την Καβάλα, ο πρόεδρος κύριος Νάσος. Κύριο Νάσος από την Αλεξανδρούπολη. Αγωνίζονται κι αυτοί εκεί στην Παραμεθόριο, πραγματικά που είναι πιο δύσκολος ο αγώνας. Από Θεσσαλονίκης, Νίκος Μορφίδης, από τη Λάρισα, τα αδέλφια μας, ο Δημήτρης, ο Αγραφιώτης, από τον Βόλο, από τη Θεσσαλία, από τη Λαμία, ο Γιώργος ο Λατσός, από την Κρήτη, ο Παγκρίτιος Σύλλογος και εκεί ο Αρχιεπίσκοπος που πήρε απόφαση και τάσεσε στο πλευρό μας. Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμπρίτων, ο Αμβρόσιος βρίσκεται κοντά μας και προσωπείται εδώ με τους πατέρες. Ο Πειραιός, Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Πειραιός, είναι μαζί μας. Ο Γλυφάδος. Και ιδιαίτερα βρίσκεται εδώ το περιβόλι της Παναγίας μας, Σύζομο. Όλοι οι πατέρες από το περιβόλι της Παναγίας μας φέρνουν ιδιαίτερη ευλογία και δύναμη. Και τους ευχαριστούμε. Πρώτον βεβαίως είπα την αρχή, την Ιερά Μονή Εσφυγμένου ιδιαίτερα, τους γέροντες από τα Κατουνάκια, από την Μεγίστη Λαύρα, από τα Μετέωρα, από όλη την Ελλάδα. Όλους τους ευχαριστούμε για την προσέλευση και αυτή και την πραγματικά που με συγκινεί, μας συγκινεί ιδιαίτερα και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκπροσώπων όλων των φορέων και χριστιανικών οργανώσεων. Ένα μεγάλο μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι κάτι αυτό πραγματικά που γίνεται σήμερα. Αυτή η μεγάλη αυτή η παρουσία σας, η συμμετοχή σας πραγματικά μας δίνει και μας δύναμη σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα σηκώνεται και κυματίζει η ελληνική σημαία μπροστά στην Πανεπιστημίου και μας δίνει πραγματικά δύναμη και κουράγιο. Και σας υπόσχομαι ότι θα την τιμήσουμε μέχρι τέλος. Και ας καταλάβουν ότι αυτός ο Ορθόδοξος λαός δεν είναι όπως υπολογίζουν. Υπολογίζουν με άλλα μέτρα και νομίζουν ότι έχουν καταφέρει με όλα αυτά που προσχεδιάσανε ότι έχουν καταφέρει αυτό που νομίζουν. Δεν μας κοιμήσανε. Επαγριμνή και βρίσκεται πραγματικά εδώ αυτή η σημερινή λαοθάλασσα, πραγματικά δίνει το μήνυμα σε αυτούς που δεν υπολογίσανε καλά. Ο λαός βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και θα επαγρυπνηθεί, θα ανακάμψει, θα αναστηθεί περισσότερο και θα δώσει αυτό το μήνυμα που χρειάζεται αυτή η τιμημένη, η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Θα τιμήσει τους μάρτυρες, τους ήρωες που έχησαν το αίμα τους επί σειρά ετών από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο, σε όλες αυτές τις ηρωικές μάχες. Και γιατί η Ελλάδα κράτησε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τις περισσότερες ημέρες αντίστασης, 240 μέρες, κανένα άλλο κράτος δεν κράτησε. Βέλγιο, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλα κράτη πραγματικά ήταν μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, 15 μέρες. Η Ορθόδοξη Ελλάδα 240 μέρες αντιστάθηκε σε όλη την αυτή την υπεροπλία. Γι' αυτό δεν πρόκειται να τόσο, όσο και να επεξεργάζονται, θα μείνει ατάραχη και θα μείνει στις επάρξεις και θα τιμήσουμε όλοι εμείς μαζί που λάβαμε αυτή την παρακαταθήκη από τα αδέρφια μας, όπως είπαμε στην αρχή, που ξεκίνησαν από εδώ, από αυτό το χώρο, 1η Οκτωβρίου του 1986. Τους ευχαριστούμε και βρίσκοντας τον ουρανό εκείνοι μαζί μας. Τα αδέρφια μας, Γεώργιος Μαρκουλάδος και Ανδρέα Λύρας, αιωνία του συμνήμη. Οι άλλοι αδελφοί που ήτανες, συμπορευθήκανε σε αυτόν τον αγώνα, το Χαράλαμπο, το Δεγιλαδάκι, από το Ίρκα, και αυτός ήταν αγωνιστής.
και άλλοι αδελφοί που ήταν και συστρατευτήκαν σε αυτόν τον αγώνα. Κλείνω και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την πραγματικά τη συγκινητική παρουσία που ανταποκριθήκατε και είσαστε εδώ μαζί. Θα συνεχίσουμε με πολύ πολύ πραγματικά που λέμε οργάνωση και θέλουμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας. Να πλαισιώσετε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και όλων των χριστιανικών φορέων που συμμετέχουμε όλοι μαζί είμαστε. Είμαστε ένα! Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο ηγούμενος της Ιεράρμονης Εσφυμένου, πατήρ Μεθόδιος, να την υποδεχτείτε με ένα καιρό χειροκρότημα. Ελάτε πάνω. Ορθοδοξία σημαίνει η Ελλάδα, σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα. Όταν φοράσω γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Συγγνώμη, να έρθει στο βήμα ο καθηγητής, ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, εξειδικευμένος μηχανικός ηλεκτρονικός και είναι πολύ γνώστης στα ηλεκτρονικά και θα μας δώσει την αναλυτική αυτή που έχει η κάρτα του πολίτη. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος, δόκτωρ του Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Χαιρετίζω και από την πλευρά μου αλλά και εκ μέρους της εστίας πατερικών μελετών τη συγκέντρωση αυτή. Μέσα στη διαφορετικότητα που μας διακρίνει, βρεθήκαμε σήμερα όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, οργανώσεις και σωματεία για να διεκδικήσουμε δημοκρατικά αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνει ένας κοινός σκοπός. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι σαν Έλληνες στη γενέτειρα της δημοκρατίας. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε ελεύθεροι. Και τι μας εμποδίζει σε αυτό, μία κάρτα, ένα τσιπάκι, η τεχνολογία, όχι. Οι εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας σήμερα σώζουν, τρέφουν και ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι το μαχαίρι που κάνει τον εγκληματία. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, μπορείς όμως και να το στερήσεις από κάποιον και να πας και φυλακή. Σε αυτή τη φυλακή, την ηλεκτρονική φυλακή που επιβάλλει το φακέλωμα της κάρτας του πολίτη, λέμε όχι. Και κάνουμε έκκληση στην παρούσα κυβέρνηση η οποία έχει δώσει κατά την ιδιαίτερη ιδεολογία της αγώνες ενάντια στο φακέλωμα να αναλάβει τις ευθύνες της και να πει μαζί μας το όχι. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι δυνατότητες τεχνολογίας σήμερα. Έχουμε διοργανώσει πολύ ωραίες ημερίδες. Έχουμε παραστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές κατά την τελευταία δεκαετία. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από μία απλή κάρτα που θα φέρει ένα τσιπάκι με κύκλωμα RFID. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των προσωπικών μας δεδομένων. Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης με μία ή πολλές βάσεις δεδομένων που θα αποθηκεύουν τα πάντα για εμάς. Από καταναλωτικές ή διατροφικές προτιμήσεις, συναλλαγές, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, ιστορικό υγείας, φαρμακευτικής περίθαλψης και αγωγής, βιομετρικά στοιχεία, DNA, ηριδόγραμμα, εκατοντάδες σημεία του προσώπου μας που θα επεξεργάζονται προηγμένοι αλγόριθμοι και θα υπολογίζουν με συσχετισμούς αν είμαστε θλιμμένοι, αν είμαστε χαρούμενοι ή προβληματισμένοι. Τελειωμό δεν έχει η λίστα. Θα θαύμαζε και ο ίδιος ο Όρουελ. Υπάρχει όμως ασφάλεια.
Είναι ασφαλή τα προσωπικά μας δεδομένα είτε της κάρτας είτε του συστήματος που θα την υποστηρίζει? Είναι γνωστές οι επιτυχείς επιθέσεις υποκλοπής στοιχείων πιστωτικών καρτών από τους λεγόμενους hackers, όπου εκλάπησαν δισεκατομμύρια ευρώ? Επιτυχείς επιθέσεις στον ίδιο τον Λευκό Οίκο, τη Βουλή των Ελλήνων και σε ένα σωρό άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς που στατιστικά βρίσκονται παγκοσμίως στις προτεραιότητες των hackers? Λίγο πιο κάτω από εδώ που είμαστε, ένας αλλοδαπός πουλάγε στο αντίτιμο των 60 ευρώ DVD με τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων Ελλήνων. Άδειο άραγε, τι θα έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε στην Ομόνοια σε ένα DVD έχοντας ενοποιήσει όλες τις βάσεις δεδομένων? Όλη μας τη ζωή? Γιατί λοιπόν ισχυρίζονται δίθεν οι δικοί της κάρτας του πολίτη και οι κυβερνώντες που τους ακούουν ότι τα δεδομένα μας δεν είναι θα είναι προστατευμένα? Έχουμε ακόμα δεκάδες μαρτυρίες συστημάτων που ευκολότατα υποκλέπτουν τις ανέπαφες πιστωτικές κάρτες τύπου RFID και τα φώστα μηχανάκια που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές. Μην ακούτε όμως τι λέω εγώ. Ακούστε τι λένε, ακούστε δηλώσεις νυν και πρώην διευθυντών της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέγουν αυτοί, δεν υφίσταται πλέον η έννοια ασφάλεια. Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι, hackers δηλαδή, πρόκειται να παραμείνουν απαρατήρητοι στα δικτυά μας. Η Κίνα και ένα-δύο άλλες χώρες έχουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν επιτυχημένες κακόβουλες επιθέσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να κλείσουν το ηλεκτρικό δίκτυο, να προξενήσουν δηλαδή blackout και σε άλλα συστήματα των ΗΠΑ. Επομένως, εμείς στην Ελλάδα της κρίσης, των αντισυνταγματικών μνημονίων της εσχάτης προδοσίας και της εξαθλίωσης, τη στιγμή μάλιστα που χάνουμε προς εξωτερικό πολλά από τα νέα παιδιά μας, αξιόλογους επιστήμονες για εργασία, θα φτιάξουμε πιο ασφαλή συστήματα και από τους Αμερικάνους? Μήπως θα πάμε και στο φεγγάρι? Ξεκινάμε από κάτω RFID και καταλήγουμε στο εμφύτευμα. Στην αρχή μιλάμε για εμφύτευμα ενός απλού μηχανισμού και στη συνέχεια μηχανισμού δυνατοτήτων αναλόγου ενός smartphone ή ταμπλέτας, διασυνδεδεμένου μάλιστα με τον εγκέφαλό μας και τα ζωτικά μας όργανα. Και δεν θα χρειάζεται μπαταρία για να λειτουργεί. Είναι αυτόνομο. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει σήμερα. Όλο αυτό το σύστημα θα είναι πάνω μας. Θα είναι πάντα ενεργοποιημένο, ώστε να είμαστε βιοχημικά και ηλεκτρονικά online, με συστήματα κατευθυνόμενα και διαχειριζόμενα κατά βούληση από τρίτους. Τρίτους αμφιβόλου ηθικής και αξιοπιστίας. Και αυτό προτού μιλήσουμε για τη ζημιά που μπορεί να γίνει από τους γνωστούς hackers του ηλεκτρού αγλήματος που προαναφέραμε. Φανταστείτε, αν κάποιος μπορεί να επιτεθεί, να υποκλέψει, να διαγράψει, να προγραμματίσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει κάτι από τα προσωπικά μας δεδομένα σε μία κάρτα, τι μπορεί να κάνει στο ίδιο μας το σώμα? Καλά το σκεφτήκατε. Να μας προξενήσει σωματικές βλάβες είναι και να μας θανατώσει. Κάποτε μας λέγανε γραφικούς όταν τα λέγαμε αυτά εδώ και 10 χρόνια. Όμως έρχονται τώρα οι ίδιοι να μας επαληθεύσουν. Τουλάχιστον 5 τηλεοπτικές εκπομπές έχουν αναφερθεί μέχρι τους τελευταίους 3 μήνες για την επικείμενη χρήση RFID καρτών ή εμφυτευμάτων. Τα προσωπία αρχίζουν να πέφτουν πλέον. Κύριος Κουρουμπλής, από το βήμα της Βουλής αλλά και στις τηλεοπτικές εκπομπές, μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη άμεσων ενεργειών ηλεκτρονικής συνδεσιμότητας των βάσεων. Παρόλο όμως που πέφτουν τα προκάλυπτα προσωπία, συνεχίζεται η παράλληλη προσωπία μεθοδευμένα για να θολώνει τα νερά. Σε αποτυχημένο μας αίτημα για να δούμε τον κύριο Κουρουμπλή αυτοπροσώπως, οι εκπρόσωποι του που μαζεύτηκαν έλεγαν χαρακτηριστικά ότι η κάρτα πιθανότατα θα είναι ένα απλό πλαστικό έγγραφο. Και αν έχει και κάτι άλλο, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στην κυβέρνηση να μελετήσει τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Και είπαμε εμείς, μα πριν από μία εβδομάδα, άλλα έλεγε ο Υπουργός σας στη Βουλή. Εσείς γιατί τα αλλάζετε? Λες δηλαδή και οι ηλεκτρονικές βάσεις θα συνδέονται με πλαστικό, με χαρτί ή με σάλιο? Γιατί αυτή η διπροσωπεία? Συνεχίζονται ήδη οι ψευδείς καθησυχασμοί του 2010, όπου κυβερνητικοί εκπρόσωποι διαβεβαίωναν τις συνοδικές επιτροπές Εκκλησίας της Ελλάδος ότι η κάρτα του πολίτη δεν θα περιέχει τίποτε από αυτά, ούτε καν το γραμμικό κώδικα, το περίφημο barcode. Και τότε δεν πέρασε μια εβδομάδα από αυτά που διαβεβαίωσαν και επί κυρίου Ρακούση άλλαξε 180 μοίρες η πλεύση. Μήπως κάποιος μας δουλεύει? Μήπως κάποιος μας δουλεύει? Γιατί αυτή η διπροσωπεία, γιατί αυτή η αλλαγή πλεύσης 180 μοιρών?
δίνει αξιοπιστία αυτή η συμπεριφορά από το 2010 μέχρι σήμερα. Θα εμπιστευτούμε όλον τον ιδιωτικό μας βίο και τα προσωπικά μας δεδομένα, την ίδια μας την ελευθερία σκέψης, βούλησης και δικαιώματος στη ζωή μας στην αναξιοπιστία. Γνωρίζετε βεβαίως ότι σε Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν καν έντυπη ταυτότητα μέχρι σήμερα. Και το σχετικό νομοσχέδιο που πήγε να εισαχθεί για την καθόλου νέα κάρτα του πολίτη εκεί ακυρώθηκε. Και μάλιστα με βάση συλλογής 11.000 υπογραφών επί πληθυσμού 65 εκατομμυρίων. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει 100.000 υπογραφές επί πληθυσμού 10 εκατομμυρίων. Δηλαδή 65 φορές περισσότερες. Και δεν ακούει κανείς. Για να μην μιλήσουμε για τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν γίνει το 2010 και το 2015 για την κάρτα του πολίτη. Που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατά 80-90% είπαν όχι στην κάρτα του πολίτη. Ούτε αυτό το έλαβε υπόψη η κυβέρνηση. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό? Μήπως σας θυμίζει το περίφημο δημοψήφισμα όπου το όχι έγινε ναι? Μέσα δηλαδή στο στρατηγική των τελευταίων κυβερνήσεων. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Ο κύριος Παπανδρέου όταν ανακοίνωνε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη το 2010 την κάρτα του πολίτη είπε ότι η κάρτα θα δώσει στον πολίτη δικαίωμα στη σύνταξη, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Δηλαδή το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν δίνει δικαιώματα στον πολίτη. Την κάρτα περιμέναμε. Ο κύριος Κουρουμπλής συνεχίζει σήμερα. Δήλωσε ακόμα ότι η κάρτα του πολίτη θα έρθει σε σύγκρουση με την πολυνομία και την γραφειοκρατία. Ότι θα πραγματοποιήσει την υλοποίηση δημοκρατικών θεσμών που θα δίνει δύναμη στον πολίτη να ελέγχει ουσιαστικά την εξουσία. Μα είναι δυνατόν τι ακούν τα αυτιά μας? Δηλαδή χάνουν την κάρτα για να ελέγχουμε εμείς την εξουσία? Μα αυτό είναι άκρον άτομο. Αλλά ας μας δώσει την απάντηση σε όλα αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Ντέιβιντ Κάμερον, και αναπληρωτής του κύριος Κλέν, που ως αντιπολίτευση παλαιότερα είχαν πει ότι εμείς, εάν γίνουμε κυβέρνηση, θα καταργήσουμε το νομοσχέδιο της κάρτας. Και ως κυβέρνηση κράτησαν τις υποσχέσεις τους και το έκαναν. Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε πει το 2013 «Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί». Και ως αντιπολίτευση είχε υποβάλει και ερώτηση στη Βουλή για την κάρτα του πολίτη. Γιατί δεν το κάνει και ο ίδιος πράξη ως κυβέρνηση, όπως έκανε ο ομολογός του Βρετανός κύριος Κάμερον? Ακούστε όμως τι είπανε λόγια πρωθυπουργού και αναπληρωτή πρωθυπουργού. Δώστε βάση να καταλάβετε διαφορά. Αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το πανάκριβο και αδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ακούτε, και πανάκριβο και αδιάκριτα και προσβλητικό πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Κατέστρεψε οριστικά τις βάσεις δεδομένων των ταυτοτήτων, αποκαθιστώντας έτσι τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών. Είπε και άλλα, θέλετε να τα ακούσετε? Μίλησε ότι η κάρτα στην ουσία θα καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπε ότι η κάρτα δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Ούτε θα μειώσει την εγκληματικότητα, ούτε την παράνομη μετανάστευση. Ναι. Στοιχεία, λέει, προσωπικών πληροφοριών που μέχρι σήμερα είναι υπό τον έλεγχο του κάθε ιδιώτη θα έχουν πλέον περάσει αμαχητή στον έλεγχο της πολιτείας. Μιλάει δε, ακούσε, ότι πρόκειται, εάν εισάγουν το μέτρο, για μία αθέμητη σπατάλη με υπερβολικά μεγάλο κόστος και μάλιστα την ώρα που είμαστε σχεδόν άφραγοι. Δηλαδή, για πείτε μου, εμείς στην Ελλάδα σήμερα είμαστε λιγότερο ή περισσότερο άφραγοι από τους Βρετανούς? Για αυτούς δε που θα αρνηθούν να παραλάβουν την κάρτα, προσέξτε. Η κυβέρνηση, λέει, εξετάζει το ενδεχόμενο, εξέταζε βέβαια, αόριστος, αλλά εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλλει χρηματικές ποινές ή χρηματικές επιβαρύνσεις όταν θα συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες άνευ κάρτας και τις αποκαλεί τακτικές εκφοβισμού των αθώων πολιτών. Τι να σας πω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο Έλληνες και πιο Ορθόδοξοι από εμάς? Στην Γερμανία η πρώτη μορφή ταυτότητας και μάλιστα ακόμα και του ηλεκτρονικού φακελώματος παρουσιάστηκε από το Ναζί για την ταυτοποίηση των πολιτών που ήταν Εβραίοι στο θρήσκευμα με σκοπό την οργάνωση του φρικτού ολοκαυτώματος. Μήπως με την κάρτα του πολίτη σήμερα υποθάλτουμε ένα νέο Auschwitz? Άραγε, όποιος διαφωνεί με την εκάστοτε κυβέρνηση για το οποιοδήποτε θέμα θα οδηγείται σε μοντέρνα κρεματόρια? Και σήμερα ας πούμε ότι έχουμε δημοκρατία. Αύριο ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα έχουμε ένα ολιγαρχικό καθεστώς, μία δικτατορία
που μπροστά της η Χούντα και ο Σαντάμ θα δείχνουν παιδική χοροδία. Τι όπλο θα παραδώσετε στα χέρια τους, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε και έχετε μεγάλη ευθύνη σήμερα. Σταματήστε προτού είναι αργά για την Ελλάδα. Αλλά αυτό που εξαγριώνει περισσότερο όλων από τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού είναι πλέον ότι θα περιορίσουμε τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροκλοπής κλπ. Ότι θα μπορούσε η χώρα να μην είχε υποστεί τις φοβερές συνέπειες των μνημονίων αν πριν από 10 χρόνια αυτή η προσπάθεια, δηλαδή της κάρτας, είχε ολοκληρωθεί. Όταν ο ίδιος ομολογεί ότι τα κονδύλια που έχουμε τώρα επενδυθεί για την κάρτα ανέρχονται στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό ανάλογο του κόστους διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν 8,5. Όταν υπολογίζεται ότι τουλάχιστον στα 155 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα πιο γνωστά σκάνδαλα. Μόνο το σκάνδαλο κλιματιστηρίου ανέρχεται στα 129 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί να μιλήσουμε για Siemens, Fisa Lagarde, Mises, Ολιοφορά, κατάκριση κονδυλίων δημοσίων έργων, κατασκευή αεροδρομίου εθνικών οδών. Η λίστα δεν έχει τελειωμό και δεν είναι μόνο η Lagarde. Και τι λέμε, όλους αυτούς η πάταξη της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής και διολιαφθοράς δεν τους πιάνει. Η κάρτα θα τους πιάσει και κατά τον κύριο Υπουργό, αν το μέτρο είχε εφαρμοστεί, θα είχαμε αποφύγει και τα μνημόνια. Και καλά όλα αυτά. Αν εφαρμοζόταν η δικαιοσύνη και είχαν επιστραφεί όλα τα κλεμμένα λεφτά, όλος ο πλούτος, και θα είχαμε και αποπληρώσει άμεσα το δέος μας, που είναι στα 350 δισευρώ, και θα είχαμε αποδεσμευτεί μια για πάντα από την εσχάτη προδοσία των μνημονίων. Για να μην μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ανέρχονται σε 300 δισευρώ για κάποιους και κατ' εκτίμηση άλλων στα 1.200, δηλαδή 1,2-3 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε σημαίνουν αυτά τα νούμερα. Θα μπορούσαμε όχι μόνο να ξεγράψουμε το μνημόνιο της προδοσίας, όχι μόνο να ξεχρεώσουμε, θα μπορούσαμε να ευημερίσουμε στην Ελλάδα και να δανείσουμε ακόμα και τους εταίρους μας. Και η κάρτα του πολίτη είναι μόνο η αρχή. Αλλά μόνο εκεί βασίζεται η οικονομία? Στην πάταξη της φοροδιαφυγής, πού είναι η ανάπτυξη? Έχει η Ελλάδα πετρέλαιο? Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ισχυρίζεται ότι ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδας υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Γιώργος Παπανδρέου, έλεγε στις 11 Δεκεμβρίου του 2009 ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο που έχουμε είναι πολύ λίγο. Εσείς ποιον από τους δύο θα πιστεύατε? Και μετά την κάρτα του πολίτη έρχεται η αχρήματη κοινωνία. Σύντομα θα μας οδηγήσουν στην αχρήματη κοινωνία. Την κατάργηση των μετρητών, αφού η κάρτα θα είναι και το πορτοφόλι μας. Ή το εμφύτευμα θα είναι και το πορτοφόλι μας. Τα μετρητά συνιστούν βέβαιες και καθαρισμένες απαιτήσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. Η έκδοση νομίμου χρήματος αποτελεί έκφραση νομισματικής κυριαρχίας του κράτους και δεν μπορεί να εκχωρηθεί στις ιδιωτικές τράπεζες. Με την κατάργηση των μετρητών, τι σημαίνει το ηλεκτρονικό χρήμα? Ίσον αέρας κοπανιστός. Και φτάνουμε στο τέλος, στο μη δύνασε αγοράσε κανείς ή πωλήσε. Θα αποτελούσε μεγάλη ανορθογραφία, ιδιαίτερα μάλιστα εκπροσωπώντας σήμερα και την αιστεία πατερικών μελετών. Να μην μιλήσουμε και ως χριστιανοί ορθόδοξοι, που αποτελούμε τη συντριπτική πλειονότητα στην Ελλάδα, από τη μία. Από την άλλη δε, τη συντριπτική μειονότητα στην Ευρώπη. Ζητούμε από το κράτος να προστατεύσει εμάς και τα πιστεύω μας, είτε με τη λογική της πλειονότητας, είτε της μειονότητας, όποιο τους βολεύει. Μιας και για το τελευταίο δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά για άλλες ομάδες, όχι για εμάς. Ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι όλο αυτό το μέτρο της κάρτας του πολίτη παραπέμπει στην αποκάλυψη, είτε με την παρουσία του της ονείμου 666 στην κάρτα είτε όχι. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει χωρίς αυτή. Κανείς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία ή τη δικαιοσύνη χωρίς αυτή. Κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί χωρίς αυτή. Πέραν της θεόζωτης ελευθερίας που μας δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό μας, η εκούσια συμμετοχή μας σε αυτό το σύστημα που θα οδηγήσει και στο σφράγισμα είναι τελείως δελειγματική και ασύμβατη με την ορθόδοξη πίστη μας και τον τρόπο ζωής μας. Και αν δεν σας πείθουμε εμείς, κλείνοντας, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από χειρόγραφο του νεοκαταταχθέντος Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου. Ο Άγιος και φωτισμένος γέροντας, που αγαπήθηκε ίδια η ζωή από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκ των οποίων πολύ βρίσκονται εδώ σήμερα, και ενέθεσε και εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Πόσους δεν βοήθησε, πόσα θαύματα δεν έκανε ίδια η ζωή,
Πόσοι πίστευσαν στον Χριστό χάρη σε αυτόν. Το άφησε, προσέξε, μη σας ξεγελάει κανείς. Ως γυρόγραφη γραπτή παρακαταθήκη, με το ίδιο του το χεράκι, με τα ίδια του τα γράμματα, για να μην αμφισβητηθεί από κανέναν γνωσιότητα του λεγόμενου του. Τι έγραψε, τρία αποσπάσματα, λέγεται σημεία των καιρών, το φυλάδι θα το γνωρίζετε. Ακούστε, πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Άλλο, η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν. Τρίτο και τελευταίο, μετά λοιπόν από την κάρτα, την ταυτότητα, το φακέλωμα, για να προχωρήσουν πονηρά, προσέξτε, είπε πονηρά, τι λέγαμε πριν το όχι που γίνεται ναι το έτσι και το γιουβέτσι, πονηρά να προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θα διαφημίζει το τέλειο σύστημα στο χέρι και στο μέτωπο με το 666 το όνομα του Αντιχρίστου. Τι άλλο θέλουν λοιπόν, τι άλλο θέλουν λοιπόν, θα αμφισβητήσουν ακόμα και τους Αγίους μας. Το όλο επομένως ζήτημα έχει έντονες εσχατολογικές διαστάσεις. Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κλιματικές και μη ή ότι το πλαστικό χρήμα θα είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Είναι όμως σαφώς μια προδρομική κατάσταση με έντονη αναφορά στα έσχατα. Ας ελπίσουμε ότι ζούμε ακόμα σήμερα σε ένα δημοκρατικό κράτος και όχι σε μια συγκεκαλυμμένη δικτατορία και ότι θα εισακουστούμε σήμερα στην κυβέρνηση αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, αλλά και ιδιαιτέρως η αιστεία πατερικών μελετών, είμαστε στη διάθεση του κυρίου Υπουργού αλλά και του ιδίου του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, να συνδράμουμε στην οικονομική και ηθική ανάκαμψη της Ελλάδας, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας για όσο χρειαστεί, τις επιστημονικές μας γνώσεις και τις εμπειρίες μας, πνευματικές και μη. Δεν χρειαζόμαστε κάρτες για να σωθεί η Ελλάδα. Η πάταξη της γραφειοκρατίας απαιτεί διαδικασίες. Μία πολύ απλή λέξη στο λεξιλόγιο των Ελλήνων. Η ανάκαμψη της οικονομίας, το ήθος και την πάταξη της ατιμορρησίας, καθώς και την εκμετάλλευση των πολλαπλών μας σπόρων και το σημαντικότερο, την εν Χριστώ δημιουργικότητα. Το Σύνταγμά μας ακόμα βασίζει όλη την Ελλάδα στα Χριστά ήθη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιωτακάκο Δημήτριο, διδάκτρο του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, για την τόσο τεκμηριωμένη και αναλυτική αυτή που μας έδωσε τα στοιχεία. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και τώρα παρακαλώ αμέσως στο βήμα να έρθει ο πρώην εισαγγελέας κύριος Σακάς, να τον υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Συμπολίτες, ορθώστε το ανάστημά σας με αφύπνιση και εγρήγορση. Επιτέλους, να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Απαιτείται γενική επιστράτευση των χριστιανών κατά της υποκρισίας του πολιτικού κυβερνητικού θηρίου. Αναλογιστείτε πόσες φορές κυβερνητικοί και λοιποί πολιτικοί βουλευτές θριαμβουλογούσαν για νόμους όπου ήθελαν να παρουσιάζουν τον πολίτη να είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Ότι θριάμβευε η λογική του λαού, ότι οι νόμοι που φτιάχνανε ήταν για την εντολή του σοφού λαού. Και όμως, με περίσσια υποκρισία από το 2008, οι πολιτικοί ελληνόφωνες προωθούσαν την περιβόητη κάρτα του πολίτη. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Συμπολίτες μας, παραπλανόμενοι, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στους δόλιους πολιτικούς βουλευτές που ψήφιζαν νόμους προδοσίας και γραφειοκρατίας εναντίον των πολιτών. Και έτσι εστρέφοντο εναντίον των πολιτών. Βουλευτές είχαν ακόμη το θράσος να ποδοπατήσουν και πρόσφατο δημοψήφισμα του λαού, δηλαδή ένα θεσμό της δημοκρατίας,
και αυτόν τον ποδοπάτησαν. Ομαδικά ποδοπάτησαν θεσμό δημοκρατίας για την καρέκλα τους, για το Χρυσείο και το Αργύριο. Μετά από αυτά, εμπιστεύεστε τους πολιτικούς βουλευτές που δήθεν παρουσιάζονται ότι ενδιαφέρονται για τον Έλληνα χριστιανό πολίτη στην Ελλάδα? Όχι. Και τη δημοκρατία, ότι δήθεν ενδιαφέρονται για σας όλους τους πολίτες που εκφράζετε τη δημοκρατία? Ο χριστιανισμός έδωσε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, την αναγέννηση. Και θέλουν τώρα με την κάρτα, την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με το τσιπάκι, να υποδουλώσουν εσάς που είστε τα κύτταρα της δημοκρατίας. Ισχυρίζονται ότι θα μας προστατεύσουν με την κάρτα του πολίτη. Δυστυχώς όμως αυτές οι νοοτροπίες και αυτοί οι ισχυρισμοί είναι σατανικές, διαβολικές νομοθεσίες με τις οποίες επεμβαίνουν στη ζωή μας. Και εδώ πρέπει να προσεχθεί. Επεμβαίνουν στα συνταγματικά μας δικαιώματα, στην προσωπικότητά μας, στην οικογένειά μας, στην εθνική μας υπόσταση, στην περιουσία μας. Όσοι μας άφησαν μετά την στρατηγική με νόμους εξαρτίωση και φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, θα τους εμπιστευτείτε ή θα ορθώσετε το ανάστημά σας με αφύπνιση και εγρήγορες? Ποτέ να μην αφήσετε να σας πάρουν τη ζωή σας μέσα από τα χέρια με τσιπάκια, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, και δεν ξέρουμε τι διαστάσεις ηλεκτρομαγνητικές μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό μπορούν να επιφέρουν. Ήρθε η ώρα να συμπαθούμε! Δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια εμπιστοσύνης στους ελληνόφωνους πολιτικούς απατεώνες, υποκριτές και προδότες αξιών. Μας λένε οι πολιτικοί απατεώνες ότι η κάρτα του πολίτη θα καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία. Το περιστατικό αυτό επισημάνθηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή. Δεν είχαμε συνεννοηθεί τι θα γράψει ο ένας και ο άλλος και ούτε γνώριζε τον προηγούμενο ομιλητή. Εστίασα όμως και εγώ με την νομική μου εισαγγελική σκέψη πάνω στο ίδιο θέμα. Λέγανε οι πολιτικοί απατεώνες ότι θα καταπολεμήσουν την γραφειοκρατία, ότι θα θριαμβεύσει η λογική του λαού, θα γίνει επαναδομοποίηση της χώρας, νέα δομή στη χώρα, ότι θα κατεδαφιστεί το κράτος του παραλόγου με την κάρτα του πολίτη, ότι οι πολίτες δεν θα είναι υπήκοοι υποτακτικοί. Και ενώ με την κάρτα εδώ αποδεικνύεται ότι οι πολίτες θα γίνουν υποτακτικοί. Αυτό θέλουν. Ότι με την κάρτα του πολίτη ισχυρίζεται ότι ο πολίτης είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Ότι η κάρτα είναι θεσμός ζωντανός και λειτουργικός. Ναι, είναι ζωντανός και λειτουργικός για τα σατανικά του σχέδια. Λέγανε ότι η κάρτα του πολίτη, προσέξτε φρασεολογία, ότι αιμοδοτεί την κοινωνία. Αιμοδοτεί την κοινωνία ή τα σατανικά του σχέδια που θέλουν να βγάλουν προμήθεια από συσκευές με πελατεία 12 εκατομμύρια πολίτες. Αυτά που σας διάβασα ήταν σχετικές δηλώσεις αριστερού υπουργού Κουρουπλή, υπουργού εσωτερικών στη Βουλή, 8 Οκτωβρίου 2015 παρακαλώ, πρόσφατα. Ντροπή τους βέβαια. Έλεγαν ότι θέλουν κάρτα του πολίτη με τσιπάκι για φτωχούς, προσέξτε, με αξιοπρέπεια. Αυτές ήταν δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών Βαρουφάκη το Μάρτιο του 2015 και είναι ανεβασμένες στο YouTube. Μας θεωρούν φτωχούς με τσιπάκι και μας κάνουν χάρη, μας δίνουν και αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να τους δώσουμε ένα φούσκο, ένα δυνατό φούσκο για την υποκρισία τους. Πώς θα σταμάτησε.
Μας έλεγαν ότι με το νομοσχέδιο για την Κάρτα του Πολίτη θα υπάρχει, προσέξτε, μία έντονη συμφωνία, έντιμη συμφωνία με τους εταίρους ως εντολή του λαού. Αυτά είναι από δηλώσεις του κυρίου Καρτούγκαλου στη Βουλή 27 Τετάρτου 2015. Την άνοιξη που περιμέναμε, την αλλαγή που περιμέναμε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά τα τελευταία λόγια? Τι σημαίνει αυτή η έντιμη συμφωνία, όπου ο ελληνικός πληθυσμός 12 εκατομμύρια θα είναι οι υπόδουλοι, οι χαραγμένοι μέσα σε μια κάρτα του πολίτη, για να είναι έτοιμη συμφωνία φυσικά να εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος που θα ελέγχεται με ένα τραπεζικό λογαριασμό, και εκεί ηλεκτρονικώς θα εμφανίζεται του καθενός μας η πορεία, η προσωπική, που και θα ελέγχεται, δεν ξέρουν εδώ, απέναντι σε μια ανώνυμη εταιρεία που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Και υπάρχει εκεί ο κεντρικός λογαριασμός για το χρέος. Γίνεται αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, με αυτούς τους ισχυρισμούς που είπαν τρεις υπουργικοί παράγοντες, ότι θα είναι ταχύτατο ηλεκτρονικό εργαλείο για να παρακολουθούν ταχύτατα τον Έλληνα χριστιανό πολίτη, πως ως πειραματόζω, θυμάστε που λέγανε ότι κάναν την Ελλάδα πειραματόζω, ο πολίτης θα γίνει πειραματόζω και θα παρακολουθείτε. Και θα είναι θύμα ο Έλληνας χριστιανός πολίτης των σατανικών σχεδίων τους της εξαθλίωσης, εξόντωσης Ελλήνων πολιτών. Να μην συμφωνήσετε με τέτοια ύπουλα νομοσχέδια. Στις 8 Μαρτίου 2015 παρουσίαζαν την ηλεκτρονική κάρτα ως δίθεν, για να δείτε πώς προσπαθούν να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί τη θεωρούν ότι δεν έχει συνείδηση. Έχουμε όμως συνείδηση. Θεωρούσαν και υποστήριζαν και παρουσίαζαν την ηλεκτρονική κάρτα ως δίθεν έξυπνο όπλο κατά της γραφειοκρατίας. Εδώ τώρα, με δύο επιχειρήματα, θα τους δείξουμε πόσο ψεύτες ήταν. Εάν ήθελαν να καταργήσουν τη γραφειοκρατία που την προκάλεσαν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνώντες και βουλευτές πλειοψηφίας, όφυλαν πρώτα-πρώτα να καταργήσουν την νομοθεσία που ψήφισαν επί τόσα χρόνια, και με αυτή την νομοθεσία είχαν δημιουργήσει τη γραφειοκρατία. Δεν την είδαμε να την καταργούν. Και λένε για να καταργηθεί χρειάζεται η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, αλλά με τσιπάκι, για να αποθηκεύεται εκεί μέσα σε κάποιον και να μεταβιβάζεται μετά σε κάποιον σκληρό δίσκο, και να χαράσετε στο σκληρό δίσκο η παρουσία σας. Και έτσι λένε, που το βρήκαν αυτό το επιχείρημα, ότι έτσι θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Αν θέλανε, λένε ότι θέλουν να βάλουν σε αυτή την κάρτα τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το ΆΜΚΑ. Δεν χρειάζεται να ξοδευτούν και να πάρουν μίζες, και δεν ξέρουμε και σε ποια ηλεκτρονική εταιρεία θα τις δώσουν και από πού θα τις πάρουν. Έχουμε και εμείς χαρτί να γράφουμε αυτούς τους αριθμούς. Δεν τη χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική κάρτα και 7,5 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, κόστος, ενώ δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν νοείται να διατηρούν την πολυνομοθεσία και ύποπτη νομοθεσία για στήριξη της γραφειοκρατίας και να υποστηρίζουν ως πολιτικοί ότι μία ηλεκτρονική κάρτα με τσιπάκι παρακολούθηση των κινήσεων του πολίτη θα λύσει ως διαμαγείας το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Δεύτερον, με νέους νόμους όφυλαν να μην επαυξάνουν τη γραφειοκρατία. Αυτοί επαυξάνουν τη γραφειοκρατία. Χαρακτηριστική περίπτωση, τρέχουσα, αύξηση της γραφειοκρατίας με την νομοθεσία για επικαιροποίηση εγγράφων στα ειρηνοδικεία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αντί να την απλοποιήσουν την νομοθεσία, την έκαναν περισσότερο γραφειοκρατική. Και ύστερα μας λένε ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη
θα έρθει να λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και στη δικαιοσύνη. Γίνεται φανερό όχι μόνο ότι είναι ψεύτες, αλλά έχουν και θράσος. Είναι αντίχριστοι. Ακριβώς, είναι αντίχριστοι. Και όχι μόνο αυτό, είναι αντικοινωνικοί, δόλοι και ύπουλοι με θράσος. Αποδεικνύεται πλέον ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με τσιπάκι είναι σατανικό όργανο παρακολούθησης του πολίτη και όχι διευκόλυνση του πτωχού πολίτη, όπως έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης, με αξιοπρέπεια. Όπου, προσέξτε, θέλουν πρώτα στους φτωχούς, τους οποίους δημιούργησαν οι ίδιοι, τους στοχοποίησαν, εκεί να περάσουν το τσιπάκι και την κάρτα. Τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού με σχέδιο τα φτωχοποίησαν, τώρα το σατανικό του σχέδιο συνεχίζεται και θέλουν με την παρακολούθηση του χριστιανού Έλληνα πολίτη και της οικογένειάς του να τον ξεφτελίσουν φτωχοποιημένο. Και τι είχαν πει? Ότι για να περάσει η κάρτα του πολίτη να δίνουν 100 ευρώ για 9 μήνες για σύντησή τους. Εκεί θέλουν να φτάσουν τους Έλληνες, για να τσιμπήσουν στα 100 ευρώ, στα 30.000 δραχμές, στα 30 αργύρια και να πουλήσουν οι Έλληνες την ψυχή τους σε τέτοια σχέδια. Θέλουν να κρατάνε δεμένο τον Έλληνα πολίτη με χαραγμένους κωδικούς στην εξαθλίωση και ελεγχόμενο υπόδουλο στα στρατηγικά του σχέδια. Η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με τσιπάκι είναι συγχρόνως ηλεκτρονικός τρόπος βάπτισης του χριστιανού Έλληνα πολίτη σε ένα ευρύτερο μαντρί, γιατί έτσι έχουν μάθει στα πολιτικά μαντριά, θέλουν να τον βαπτίσουν σε ένα ευρύτερο μαντρί ψυχικού, συνειδησιακού και νομικού ελέγχου υποταγής, διότι με το ηλεκτρονικό υλικό που συγκεντρώνεται πέραν του θρησκευτικού φακελώματος του, παραβιάζεται έτσι συνταγματικά, παραβιάζουν και τα συνταγματικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα που προέρχονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Ενώ μας έλεγαν προεκλογικά ότι υποστηρίζουν τα συνταγματικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ από παλιότερα ξέραν από δήλωση της Προέδρου της Βουλής ότι θα ποδοπατηθούν τα συνταγματικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Και όμως αυτοί το χαβά τους συνεχίζουν. Θα δείτε ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται και προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις που έχουν με το άρθρο 28 του Συντάγματος μεγαλύτερη ισχύ από τους μνημονιακούς νόμους και υπερισχύουν. Κινδυνεύει το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Με την κάρτα δεν έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Το άρθρο 8 του Συντάγματος της ΕΣΔΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του, μέχρι και της αλληλογραφίας του. Όλα αυτά παραβιάζονται με την κάρτα του πολίτη. Άρθρο 2 του Συντάγματος. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση του πολίτη, της πολιτείας. Τι κάνει όμως αυτή η πολιτεία όπως εκπροσωπείται? Θέλει να αποδοπατήσει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, δηλαδή την αξιοπρέπεια. Και έρχεται ο κάθε Βαρουφάκης από το Μάρτιο του 2015 και ήθελε κάρτα με τσιπάκι για φτωχό με αξιοπρέπεια. Συντομεύω. Άρθρο 5 του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Με την κάρτα του πολίτη θα έχει ένα τείχος μπροστά του. Άρθρο 9 του Συντάγματος. Η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Με την κάρτα του πολίτη παραβιάζεται ευθέως και δεν ξέρουμε ποια ανώνυμη εταιρεία τι θα τα κάνει όλα αυτά τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα. Άρθρο 9α του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και η χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων του. Εδώ θα παραβιαστούν όλα αυτά. Και αυτό το άρθρο Συντάγματος θα πάει περίπατο και στον κάλαθο των Αχρήστων. Άρθρο 25 του Συντάγματος. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου
και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Με αυτά που κάνουν και θέλουν να περάσουν την κάρτα του πολίτη, δεν δίνουν, εκπροσωπώντας αυτή το κράτος, δεν δίνουν εγγύηση στον πολίτη. Και παραβιάστηκε αυτό το άρθρο. Και ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, άρθρο 5, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο, δηλαδή ο πολίτης, με τα δεδομένα του, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Μη δίνετε ποτέ συγκατάθεση. Όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα θα παραβιαστούν με την κάρτα του πολίτη, ποια συνταγματικά δικαιώματα θα παραβιαστούν επίσης με την κάρτα του πολίτη, και έρχονται όλοι αυτοί να μας πούνε ότι θέλουν την κάρτα του πολίτη να τη δώσουν σε φτωχούς που έχουν και αξιοπρέπεια. Μας ηρωνεύω. Όλα τα ανωτέρω με την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη κινδυνεύουν τα συνταγματικά δικαιώματα να μην εφαρμοστούν. Και ο Έλληνας πολίτης θα γίνει σκλάβος σατανικού σχεδίου υποδήλωσής του. Να μην συμφωνήσετε. Σας καλώ να προστατεύσετε τα συνταγματικά σας δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά σας και να μην κάθεστε στο σαλόνι υπνοτισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρώην εισαγγελέα, τον κύριο Σακά, που πραγματικά μας ανέλησε τόσο τεκμηριωμένα και τόσο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα άρθρα που ανέφερε και είναι αντισυνταγματικά. Και τώρα παρακαλώ αμέσως να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό, γιατί πραγματικά θα πρέπει να μας λίγο να δείξετε κατανόηση, γιατί είναι πάρα πολύ η συμμετοχή από όλη την επαρχία. Μόλις έφτασαν και τα αδέρφια μας από την ηρωική Λάρισα, τον Δημήτρη τον Αγραφιώτη, είναι κοντά μας. Εδώ όλα τα αδέλφια μας και περιμένουμε ακόμα και άλλα πούλμαν που έχουν μπλοκαριστεί. Λίγο να δείξετε κατανόηση και υπομονή, γιατί ο αγώνας, ξέρετε, θέλει και θυσίες. Γιατί στη συνέχεια μην αποχωρήσει κανένας σε αυτό το πανηγύρι του θερισμού που θα τους δώσουμε την απάντηση που τους χρειάζεται. Γι' αυτό μην φύγει κανένας. Να μην υπάρχει καμία απώλεια, ζήσω μην ανέβουμε πορεία προς τη Βουλή και να τους δώσουμε εκεί αυτό που πρέπει και την απάντηση που τους χρειάζεται. Έλα. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πατήρ Νικηφόρος από τον Ορεικό Βόλο, από την Ηρωική Θεσσαλία που εκπροσωπεί. Ορίζει. Είναι ξέρετε πάνω με, λέγε. Πατέρες και αδελφοί, από την ωραία Θεσσαλία, εγώ δεν μπορώ να φωνάξω πολύ, αλλά δεν πειράζει, ούτε από πολλά, τον φρονίμωνο λίγα. Από την ωραία Θεσσαλία, όχι ότι αυτοί που είπαν πολλά δεν σημαίνει πως είναι φρόνιμοι, με αλίμωνο. Από την ωραία Θεσσαλία, λοιπόν, την Αγιοτόπο, μεταφέρουμε ένα σύντομο χαιρετισμό στην ωραία αυτή αγωνιστική, στην ομολογιακή αυτή σύναξη. Εκφράζουμε την ιερά ανίστακτο αγωνία των χριστιανών για το μέλλον του τόπου μας, που όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε με την απλή λογική που μας έδωσε ο Θεός, αυτό το μέλλον διαγράφεται ζωφερόν. Εκφράζουμε την έμπονο ανησυχία όλων για την επιχειρούμενη και εμπολής πραγματοποιούμενη αποχριστιανοποίηση, την αποδόμηση των ιερών και των οσίων μέσα στη χώρα των Αγίων, τη χώρα όπου έχει αναδείξει Αγίους και Μάρτυρες, τη χώρα όπου είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, της ορθοδοξίας, της τέχνης, της επιστήμης, της δημοκρατίας, όπως είπε ο κύριος Εισαγγελέας. Εκεί λοιπόν θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Είναι γνωστά τα θέματα. Τα ακούσαμε από τους προλαλήσαντες και τα ακούσαμε κι άλλα. Έχουμε όλοι ένα δηλητηριασμό στην ψυχή. Ο Φώτης Πόντογλου έλεγε «Φαρμακερό, θανατερό φαρμάκι, φαρμάκωσε την ανθρωπότητα και ποιο θα είναι το αντίδοτο, ο Ιησούς Χριστός». Ο σημερινός Άγιος που γιορτάζει με τον παλιό Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μέσα σε δύο στίχους περιγράφει αυτό που ζούμε σήμερα, το έλεγε στην εποχή του, αλλά κατεξοχήν σήμερα εφαρμόζεται. «Έρη τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς ενοικτή, πυρσό σου δαμού, δεν υπάρχει φως, πουθενά φως». Το μόνο φως είναι το ένθαρκο φως που θα μας σώσει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος, διότι μίζουν εν ημίν ή εν το κόσμο. Ο διάβολος είναι ο κοσμοκράτορας, αλλά ο Θεός είναι ο παντοκράτορας. Και είναι το αρνείο το εσπαγμένο το οποίο ήρθε νικών και είναι να νικήσει.
Ας έχουμε λοιπόν θάρρος, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς τη Θεσσαλονική επιστολή, ακόμη υπάρχει ο κατέχων και το κατέχων. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι δύο μετοχές κατά κάποια ερμηνεία των πατέρων. Ο κατέχων και το κατέχων είναι το πνεύμα το Άγιο, είναι η χάρη που υπάρχει ακόμη στην Εκκλησία και στους αγωνιστές. Όταν εκλείψει και συσταλεί η χάρη, τότε θα ολοκληρωθεί το κακό. Ας αγωνιζόμαστε, γιατί λένε οι πατέρες ένα πολύ ωραίο. Στους δεσκάτους χρόνους, στους διωμούς που θα υφίσταται η Εκκλησία, η γη θα είναι κλειστή, αλλά ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Αυτό είναι το σημαντικό. Ας είναι κλειστή η γη. Μας ενδιαφέρει και είναι το σημαντικότερο, ότι ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Με αυτό λοιπόν το φρόνημα, με το ότι ο ουρανός θα είναι ανοιχτός, το ότι θα πολεμεί ο Αντίχριστος, λέει ο Άγιος Κυπριανός Καρφιδόνος, αλλά θα προστατεύει ο Χριστός. Θα εμβατεύει το θηρίον, αλλά θα νικήσει το αρνίον. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, τελειώνω και λέω και ότι χαιρετίζουμε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και με τα παρηγορητικά λόγια, τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως λέει εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη γράψον. Και λέει λοιπόν για αυτούς, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι τέλος, γίνω πιστός άθρης θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Τον εικόντι λέει δώσω εξουσίαν επί των εθνών, τον εικόντι δώσω το μάνα του κεκλημένου, τον εικόντι, ακούστε τον τελευταίο, δώσω τον αστέρα των πρωινών. Ποιος είναι ο αστέρας ο πρωινός? Είναι ο φωτισμός και η ανέστρη χαρά που θα φέρει στους δικαίους οι ανατολίτες μελούσης αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν αδελφοί, είτε και κρατείτε εδραίος. Χαίρετε και αγαλιάστε το μισό θυμών που δείχνει στην ουρανή. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς με θυμών. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικηφόρο και αμέσως τώρα στο βήμα να προσέλθει ο ηγούμενος της ηρωικής συμπονής εσφυγμένου. Οι διακονέμοι πατέρες μέσα στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. Λέσκος και ντροπή. Οι σημερινοί πολιτικοί ηγέτες να μην νοιάζονται για αυτόν τον διαιωμό που υφίστανται εδώ και 40 χρόνια, αλλά για τους λαθρομετανάστες παρέχουν ευκολίες, διευκολύνσεις, επιδόματα και δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Και ορθόδοξοι πατέρες μας μέσα στο περιβόλι της Παναγίας να διώγονται με αυτόν τον ανελέητο τόπο και διωγμό. Έσχος και ντροπή! Να έρθει ο Γέροντας να μας δώσει το μήνυμά του. Αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, χαιρετίζω την ευλογημένη σύναξή σας που ήρθατε εδώ για να διατρανώσουμε όλοι μαζί το όχι, όχι στους κυβερνώντας, αλλά στον ίδιο τον διάβολο. Στην αρχή της δημιουργίας μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός επίησε άνθρωπον και αφήκε αυτόν εν χειρή διαβουλίου αυτού. Επίησε τον άνθρωπον, λέει, τον έκανε ελεύθερο και τον άφησε στη δικιά του την προαίρεση να ακολουθήσει ή το καλό ή το κακό. Εγώ, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έρχομαι εδώ ότι είμαι ο αυτός που θα σας οδηγήσει, αυτός που θα σας... Εγώ απλώς θα σας πω αυτά που είπανε οι Άγιοι Πατέρες. Και επειδή έρχομαι από τη Μονή του Εσφυγμένου, που πάντα ήταν πρώτα μπροστά στους αγώνες και του έθνους και της πίστεως, θα ήθελα να σας πω ένα ωραίο στιχάκι το οποίο έχουν γράψει οι πατέρες και λέει ότι τα έθνη ο Θεός εμέριζε
κατά αγγέλους αυτού, τότε σε παρθένε προγινώσκον μέσεστε, αγενή μητέρα άχραντον, σι διένυ με τούτο, το κράτηστον όρος και μέγιστον, ως κληρονομίαν απόλεκτον. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Θεός εμέριζε και έβαζε κάθε άγγελος στα έθνη, τότε στην Παναγία μας έπεσε ο κλήρος του Αγίου Όρος. Και επάνω στο Άγιο Όρος, στην αντίσταση των Αγίων Πατέρων, εθράψησαν όλων των αιρετικών τα διαβούλια. Μας έκανε λοιπόν ο Θεός ελευθέρους. Ποιος μπορεί και ποιος έχει το δικαίωμα να μας κάνει δούλους? Κανένας δεν έχει το δικαίωμα. Ούτε ο ίδιος ο Θεός επεμβαίνει στη συνείδησή μας. Μας λέει, θέλετε το καλό, εδώ είναι. Εγώ, λέει, σας βάζω από τη μια μεριά νερό και από την άλλη φωτιά. Όπου θέλετε, απλώστε τα χέρια σας. Οι Άγιοι Πατέρες μας, από την αρχή της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μας τα είπε όλα αυτά. Μας είπε, θα έρθει καιρός που θα έρθει ο Αντίχριστος, που θα είναι αυτό το σημείο του, που θα είναι, θα πάρουν όλοι οι άνθρωποι το σράγισμα αυτό ή στο χέρι ή στο μέτωπο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι όποιος πάρει το σράγισμα αυτό θα είναι ο απόβλητος από τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει και κάτι άλλο. Ο έχων των αριθμών ή των αριθμών του ονόματος του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος μας λέει, επειδή το θηρίον είναι θεομάχων, θα αρχίσει από τη λαστέρα, από την κοιλιά. Πώς θα αρχίσει από την κοιλιά? Ο Άγιος Υπόλυτος, Πάπας Ρώμης, μας λέει, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έχει αυτό το σημείο. Τι θα σημαίνει η σφραγίδα του? Ότι αρνούμε τον Χριστό, αρνούμε την Εκκλησία, αρνούμε το βάπτισμα και δέχομαι να κολλαστώ μαζί σου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει, όταν έχουμε ελευθερία, τότε σίγουρα θα φροντίζουμε και για τα τρόφιμα στην καθημερινή μας ζωή. Όταν όμως έρθει η ανάγκη, τότε, όπως ο Θεός έθριψε τον αχάριστο λαό των Εβραίων 40 χρόνια στην έρημο, έτσι και τότε θα θρέψει και αυτούς οι οποίοι θα αντισταθούν στα έργα του Αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν και μιλάμε όλοι για μια κοινωνία η οποία θα μας φέρει πιο κοντά στην ευτυχία, πιο κοντά σαν το να ζήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι. Όχι μόνο δεν θα μας δώσει αυτή την ευημερία την οποία επαγγέλλονται οι άνθρωποι της νέας εποχής, αλλά θα μας φέρει τη δυστυχία του διαβόλου. Και παρακολουθήστε παρακαλώ με προσοχή να δείτε με τι τρόπο δουλεύει ο διάβολος. Στην αρχή, όπως ξέρετε, όλοι ξεσηκώθηκαν. Δεν θα πάρουμε τα σφραγισμένα τρόφιμα. Γιατί σιγά σιγά, και όμως όλοι τα πήραν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν θα πάρουμε το ΆΜΚΑ, γιατί σιγά σιγά θα μας αποξενώσει από το Θεό. Τι κάνουμε εμείς παίρνοντας το ΆΜΚΑ και χρησιμοποιώντας όλα αυτά του Αντιχριστού? Αρνούμεθα την πρόνοια του Θεού. Γιατί το πήραμε το ΆΜΚΑ? Για να έχουμε πρόσβαση στα νοσοκομεία και στα φάρμακα. Για να μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορούσε. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε το ΆΜΚΑ και βλέπετε ότι το ΆΜΚΑ αυτό
έγινε φραγμός και σου λέει, δεν έχεις το άμυκα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και είναι αυτό το οποίο ερχόμαστε όλοι και λέμε εναντίον των κυβερνώντων και καλά κάνουμε. Έτσι τους πρέπει. Όμως εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι τι κάναμε. Όταν μας προσφέρουν όλα αυτά του Αντιχρίστου και εμείς τα παίρνουμε χωρίς διαμαρτυρία και χωρίς να κάνουμε κάτι. Και το λέω όχι μόνο και είναι ντροπή που το λέω, θα έπρεπε σε αυτόν τον αγώνα να έχει μαυρίσει τουλάχιστον εδώ πέρα να είναι όλοι οι αρχιερείς, όλοι οι ιερείς, όλοι οι μοναχοί. Για ποιο σκοπό? Και ρωτάω εγώ, ρωτάω και τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους μοναχούς, σε ποιανού τα όνομα τα φορέσαν αυτά τα ευλογημένα ράσα, σε ποιανού το όνομα, σε ποιον ελπίζουν τη σωτηρία παρά μόνο στον Κύριο. Εγώ χαιρετίζω και ευχαριστώ και αυτούς που συμμετέχουν και αυτούς που δεν συμμετέχουν. Όταν θα το καταλάβουν όμως θα είναι αργά. Προσέξτε ένα πράγμα που λέει ο Άγιος Υπόλυτος. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, οι αρχιερείς και οι ιερείς σας θα λένε δεν είναι τίποτα, πάρτε τα, τελείωσε. Είναι ελεύθερα όλα. Τα κάνουν οι Εβραίοι για το καλό μας. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Εβραίος ποτέ δεν θα σου κάνει κάτι για το καλό σου. Θα σου κάνει για να σε υποδουλώσει και δεν θα σου κάνει, αλλά να σου πάρει την ψυχή. Και βλέπουμε σήμερα και ρωτώ εγώ, ο αμαθής, γιατί αυτή η αδράνεια, τουλάχιστον από την κρατούσα Εκκλησία, γιατί δεν υπάρχει η συστράτευση αυτή να ξεσηκωθούν. Ένας Άγιος, ο Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγρών, αιματέωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όμως σήμερα αρχιερείς περνάνε την Ολυμπιακή Αγώνα, την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα από το Ιερό. Τι να πούμε όταν εμείς οι ίδιοι με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας. Γιατί να δεχθούμε τα σρελισμένα τρόφιμα? Γιατί να πάρουμε το ΆΜΚΑ? Γιατί να πάρουμε την κάρτα του πολίτη? Γιατί να πάρουμε αύριο την ταυτότητα? Γιατί μεθαύριο το σφράγισμα του Αντιχρίστου? Και είναι μόνο αυτά. Προχθές στη Βουλή ψηφίσανε, τι ψηφίσανε? Σύμφωνο συμβιώσεως ανδρών με άνδρες και γυναικών με γυναίκες. Συγγνώμη, όλα αυτά που ψηφίζουν είναι για το καλό μας? Δηλαδή όλοι αυτοί που ψηφίσανε το νόμο αυτό, μπορείτε να μου πείτε είναι ή δεν είναι ανώμαλοι? Όλοι αυτοί που θα πάτε εσείς να τους ξαναψηφίσετε, αύριο θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε, αύριο θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Γιατί να τους ψηφίσετε? Υπάρχουν Έλληνες που πρέπει να ψηφίσουμε. Και αν δεν υπάρχει κανένας, ας κάνουμε αυτό που έκανε ο Κολοκοτρώνης όταν έβλεπε ότι δεν τα συμφωνούσανε. Πήρε έναν άνθρωπο του λαού και τον κάθισε εκεί πέρα. Αγαπητοί μου αδελφοί, ωραία. Με ποιο, ας πούμε, κριτήριο, να σας πω εγώ το κριτήριο, θα σας το πω. Γιατί έχουμε υποδουλωθεί στους Εβραίους με τα χρήματα τα οποία μας έδωσαν και οι θεσμοί οι λεγόμενοι που έρχονται εδώ δεν έρχονται για τίποτα άλλο, δεν έρχονται για να μας βοηθήσουν στην εφημερία της Ελλάδος, αλλά έρχονται για να μας κάνουν να ξυλώσουμε ό,τι ελληνικό. Θα το δείτε σε λίγο. Θα μας απαιτήσουν να βγάλουμε το σταυρό από τη σημαία. Θα μας απαντήσουν όπως το άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει και αν έπρεπε αυτή τη στιγμή οι αρχιερείς όλων των ειδών να έχουν πάρει τις ράβους τους ή να έχουν βγει στον δρόμο. Λέει θα απαγορεύεται το βάπτισμα
παρά μόνο όταν θα γίνει ο εθνικός άνθρωπος. Με αυτά που ακούστηκαν. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Είναι τόσα πολλά. Αφήνουν ελεύθερους τους λαθρομετανάστες. Το ξέρετε ότι είναι σχέδιο να τους αποκλείσουν όλους στην Ελλάδα για να μας πούνε αύριο ότι έχετε τόσα εκατομμύρια μουσουλμάνους και ότι θα πρέπει να τους φτιάνουμε τζαμιά. Μα λένε ότι πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Οι μεγάλοι που τσακώνονται ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Γιατί δεν σταματάνε στον πόλεμο να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Γιατί είναι το σχέδιο να αφανίσουν την Ορθόδοξη Ελλάδα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Αλλά η ευθύνη θα βαραίνει τους αρχιερείς, τους πατριαρχάδες που δεν έμαθαν να μας λένε την αλήθεια, αλλά έμαθαν να μας λένε το μαύρο άσπρο και το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Όχι. Τότε μόνο θα τους ακολουθήσουμε όταν θα τους δούμε να μπουν μπροστά και εμείς θα γίνουμε χαλοί να μας πατήσουν. Δεν υποτασσόμαστε όμως ούτε σε μασόνους, ούτε σε Εβραίους, ούτε σε ερετικούς, ούτε σε κανέναν. Και μου φέραν οι αδελφοί εδώ την εφημερίδα. Απαγορεύονται οι βαπτίσεις από τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά στα τόσα που έχουμε δει, αληθεύουν όλα. Και όταν κάτι δημοσιεύεται, ήδη το έχουν αποφασίσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο καιρός αυτός είναι καιρός ομολογίας. Είναι καιρός που καταγράφονται τα ονόματά μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ολιγορία μας αυτή θα μας κάνει να είμαστε υπόλογοι απέναντι του Θεού και σαν εκκλησία και σαν οικογένεια και σαν και αιτιόμεθα όλοι τους κυβερνώντας. Γιατί όμως τους αιτιόμεθα πραγματικά, γιατί δεν μας δείχνουν αυτό που πρέπει. Όμως ας γυρίσουμε και ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και άντρες και γυναίκες. Είμαστε αυτό που απαιτεί η σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι η οικογένειά μας αυτή που πρέπει να είναι για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί όλοι αιτιόμαστε και λέμε δεν έχουμε καλούς αρχιερείς, δεν έχουμε αγωνιστάς. Αφού δεν έχουμε οικογένεια, πώς θα βγουν αυτοί οι αγωνιστές. Από πού. Όταν εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε το μέλλον μας. Οι Εβραίοι καταφέρανε ένα, όσο και να σας φανεί σκληρό, δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Διαλύσανε την οικογένεια. Κάθε λίγο έχουν εδώ οι θεσμοί για να μας καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει. Και απόδειξη του νόμου που ψηφίσανε, το σύμφωνο της συμβιώσεως, λέει μας είχαν καταδικάσει, λέει 5 φορές, 500 να μας καταδικάσουν. Να μας καταδικάσουνε. Πρέπει πρώτα να καταδικάσουν τον εαυτό τους. Γιατί ήρθαν στην Ορθόδοξη Ελλάδα για να μας διδάξουν πώς θα ζήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν μας χρειάζεστε. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι να τα μαζέψετε και να εξαφανιστείτε από την Ελλάδα. Oh!
Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα οποία δεν εξαντλούνται μέσα σε μισή ώρα που θα μιλήσουμε. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι όλος ο κόσμος. Από μας πήρανε και είναι άνθρωποι και έρχονται σήμερα που όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, αυτοί ήταν ανθρωποφάγοι ακόμα. Και έρχονται εδώ να μας πούνε για να μας υποχρεώσουν, ναι. Και σας λέω, ο διωγμός που γίνεται στη Μονή μας από το Άγιο Όρος και λέω δύο εκδοχές, βλέπω αγιορείτες πατέρες και χαίρεται η καρδιά μου που ήρθανε σήμερα εδώ. Βλέπω όμως και από την άλλη μεριά τους αγιορείτες που πήραν τα χρήματα των Εβραίων και σκλαβώσανε το Άγιο Όρος στους Εβραίους. Ξέρετε πόσα είχαν βγάλει για μας, μόνο για τη Μονή μας. Ακούστε το λοιπόν, 4,5 δις για να μας υποχρεώσουν. Και ποιος είναι ο σκοπός τους, ο διωμός αυτός που γίνεται και δεν γίνεται από τους ξένους, γίνεται από τον Πατριάρχη, το λεγόμενο Ορθόδοξο, το λεγόμενο. Γίνεται από τους αγιορείτες, τους πατέρες, τους αδελφούς μας που δεν μας έχουν ούτε καν για ανθρώπους. Και αν θα δείτε ότι κι ας έρθει κανένας να με διαψεύσει, υπάρχει ένας διωμός από το ας σας πω από το 72 εγώ, γιατί ήμουν εκεί σε όλα τα γεγονότα. Και τι είναι αυτό που ζητάνε από μας? Να μνημονεύσουμε τον Πατριάρχη. Γιατί να τον μνημονεύσουμε? Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, και μας λέει, εάν έρχεται κάποιος προς εσάς και δεν σας φέρνει τη μαρτυρία αυτή της πίστεως, ησυχία μη λαμβάνετε και χέριν αυτό μη λέγετε. Ο γαρλέγων χέρων χέριν κοινωνεί της έρης αυτού της πονηρής. Δεν έχουμε αντίρρηση, δεν τα έχουμε με το θεσμό του Πατριαρχείου, τα έχουμε με το πρόσωπο του Πατριάρχου, τα έχουμε με αυτούς που συγκροτούν το Πατριαρχείο, γιατί είναι αιρετικοί, διότι είναι μέσα στον οικουμενισμό. Αλλά τα έχουμε και με τους αρχιερείς της κράτους της Εκκλησίας, γιατί δεν έχουν το σθένος να βγουν εκτός από ένα δύο και να πούνε την αλήθεια. Γιατί τα 60% τους μισθούς που παίρνουν είναι από το Βατικανό. Γι' αυτό λοιπόν. Και ετοιμάζονται. Εμείς είμαστε οι σκοταδιστές. Ετοιμάζουμε τη σύνοδό τους τη μεγάλη. Και ξέρετε ποια θα είναι τα θέματα τους. Να σας τα πω εγώ και αύριο θα τα βλέπετε. Να παντρεύουν διευχερείς. Οι ιερείς όταν θα πεθάνει η πρεσβυτέρα μπορούν να ξαναπαντρεύονται. Οι μοναχοί, εάν θέλουν να τα πετάξουν, θα έχουν το δικαίωμα. Να μην φέρουν ράσα, να μην φέρουν γένια και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Ανώθεμα! Ανώθεμα! Που είναι! Ακούστε με λίγο. Εγώ θα σας πω 5 πράγματα. Μην ξεχνάτε αυτό το οποίο σας λέω κάθε φορά. Οι πατέρες μας που έπεσαν στην πόλη μας περιμένουν. Μας περιμένουν. Η πρωτεύουσα η δικιά μας είναι η Κωνσταντινούπολη. Περιμένουν από μας όλοι αυτοί που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος για να πάμε να πάρουμε από τους εχθρούς όλα αυτά τα οποία μας πήρανε. Πάρα πολλά, από τη μια άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν διεκδικούμε. Διεκδικούμε τα πάντα και διεκδικούμε
ένα πράγμα από τους κυβερνώντας, να μας αφήσουν ήσυχους, να κοιτάξουν τι μπορούν να κάνουν καλύτερα, γιατί όλο το λαό αυτό, και κοιτάνε, θα τον βρούνε αντιμέτωπο σε κάποια στιγμή, όσο και να νομίζουν ότι κέρδισαν, εκεί που θα πούνε ότι κερδίσαμε, εκεί θα τους έρθει κατραπακιά από τον Κύριο. Όμως, δεν αρκεί να τα λέμε όλα αυτά. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, επιστροφή. Επιστροφή στα ήθη και στα εθιμά μας, στην Εκκλησία μας, σε αυτά που μας άφησαν οι πατέρες μας, όχι σε αυτά που μας φέρανε οι ξενόφερτοι και αυτοί που θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Όχι, να μείνουμε στα δικά μας, να αρνηθούμε τις κάρτες, να αρνηθούμε τα σφραγίσματα, να αρνηθούμε τα χρήματά τους. Πετάξτε τα τους στα μούτρα, θα ζήσουμε σαν Έλληνες. Δεν χρεωθήκαμε με τη δραχμή, αλλά χρεωθήκαμε με το ευρώ που μας έβαλαν επίτηδες για να μας γενιοποιήσουν. Ακούστε το, σε λίγο θα μας απαιτούν μία θρησκεία, ένα σύνταγμα, μία σημαία, μία γλώσσα και θα μας κάνουν να είμαστε υπόδουλοι των Εβραίων για όλη μας τη ζωή. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν οι Εβραίοι παραπονιούνται ότι βρέθηκε ο Χίτλερ και τους σκότωσε, ας προσέξουν αυτή τη φορά, γιατί μπορεί να βγει κανένα Έλληνας Χίτλερ. Ας προσέξουν πάρα πολύ, γιατί δεν μας χρειάζονται τα χρήματά τους. Δεν μας χρειάζονται τα χρήματά τους. Έχει η Ελλάδα να ζήσει, όχι τα 8 εκατομμύρια, αλλά 500 εκατομμύρια. Ζει Κύριος ο Θεός μας, μετάνοια. Ο Χριστός μας μετάνοια εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Θέλετε λοιπόν να τους κάνουμε ανίσχυρους. Ωραία, υπάρχει ένας τρόπος. Ας επιστρέψουμε εμείς στα δικά μας, στα ίδια και στα έθιμά μας. Ας διορθώσουμε την οικογένειά μας. Ας πετάξουμε όλα αυτά του Αντιχρίστου. Ας μετανοήσουμε. Ας επιστραφούμε στην ορθόδοξη ζωή, στην θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Ας μαζέψουμε τις γυναίκες και τις αδερφές μας που γυρίζουν σαν καραγκιόζηδες μέσα στους δρόμους. Αυτό δεν ωφελεί, γιατί αύριο είναι τόσα πολλά που ο χρόνος δεν με παίρνει. Όλοι κατηγοράμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε ένα-δύο παιδιά. Μπορούμε όμως σκύλους, γάτες, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, μπορούμε. Λοιπόν, αύριο θα σας πω ένα που συνέβη για να δείτε τι κάνετε αυτές οι μητέρες που σκοτώνετε τα παιδιά σας. Κάποιος μοναχός μου είπε, ήταν έγκυος η μητέρα του και πήγε και έκανε έγκυρωση. Και το βράδυ παρουσιάζεται ένας αρχιερέας και της λέει, με γνωρίζεις ποιος είμαι? Λέει, όχι. Είμαι αυτός, λέει, που σκότωσε σήμερα. Εάν με άφηνε να ζήσω, θα αγίαζα και θα ήταν σωτηρία για όλους εσάς. Επειδή όμως με καταδίκασε σε αιωνίως, γιατί αβάπτιστοι πρόσωπο Θεού δεν βλέπουν, γι' αυτό και εγώ θα παρακαλάω το Θεό εναντίον σου. Η μητέρα τρελάθηκε, είναι στο τρελοκομείο. Η μητέρα τρελάθηκε και είναι στο τρελοκομείο. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, η σύναψη αυτή δεν ήρθαμε εδώ για να δείξουμε τον πόη μας, ούτε αν είμαστε πολλοί, ούτε αν ξέρουμε να μιλάμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ξέρουμε ένα πράγμα. Μέσα μας πρέπει να έχουμε τον Χριστό και την πατρίδα μας. Εάν αυτά τα έχουμε, κανένας δεν μπορεί να μας τα πάρει. Όχι οι κυβερνώντες,
περάσανε κυβερνώντες, περάσανε. Όμως η Ελλάδα και η Ορθοδοξία μένει. Και ξέρετε τι είπε ο Χριστός μας όταν είδε τους Έλληνες? Ελλήνηθεν η ώρα είναι αδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και εγώ σας λέω κάτι άλλο, αδέρφια μου. Με αυτή τη συγκέντρωσή μας ελλήνηθεν η ώρα για να δοξαστεί και πάλι το ελληνικό έθνος. Λοιπόν, ας απορρίψουμε όλα αυτά και ας μην πάρουμε τίποτα από το Αντιχρίστο. Είναι προτιμότερο να πεθάνουμε στους δρόμους και νηστικοί παρά χορτασμένοι και με τους Εβραίους και με τον διάβολο. Όχι. Βέβαια, ο διάβολος δεν θα σταματήσει να μας πολεμάει. Και αυτό είναι το γνώρισμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ότι το γνώρισμα του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι όχι μόνο να πιστεύει στον Χριστό, αλλά και να πάσχει υπέρ του Χριστού. Και ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ο οποίος εορτάζει σήμερα, λέει το μεταχριστού και μεταχριστού, το μετάλλον τρυφάν αιρετότερον, είναι προτιμότερο, λέει, να παιδευόμαστε για τον Χριστό παρά να τρώμε και να πίνουμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνω. Πλησιάζουμε στα γεγονότα. Καταγράφονται του καθενός το όνομα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας περιμένει η πρωτεύουσά μας η Αγία Σοφία. Πλησιάζουμε. Εύχομαι εκεί να συναντηθούμε όλοι μαζί. Μέσα στην Αγία Σοφιά θα ανάψουμε και ελπίζω ότι πλησιάζουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, σαν καλοί ιατροί είδαμε αυτά τα οποία μας πολεμάνε οι αντίθετες δυνάμεις. Έχουμε όμως καθήκον από σήμερα να αλλάξουμε πορεία, να τους δείξουμε ότι πραγματικά αυτό που λέμε το εννοούμε και να επιστρέψουμε με μετάνοια και εξομολόγηση. Και ο Χριστός μας που εξήλθε νικών και είναι να νικήσει και πάλι θα νικήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μεθόδιο, το περιβόλι της Παναγίας μας. Παρακαλώ και τώρα να υποδεχτούμε τον μακαριότατο κύριο Μακάριο να έρθει στο βήμα από την Εκκλησία της Ελλάδος των ΓΟΚ. Υποδεχτείτε τον. Αγαπητοί μου, χαιρετίζω και ευλογώ την παρούσα συγκέντρωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως καλόν εστί τα των εχθρών ιδένε. Είναι καλό πράγμα, ιδιαιτέρως σε περίοδο πολέμου, να γνωρίζεις τα όπλα του εχθρού, ακόμη να γνωρίζεις και ποιος αληθινά είναι ο εχθρός. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ από καρδίας και συγχαίρω πάντα στους προλαλήσαντας, διότι αληθινά μας εκατατόπισαν για τα όπλα του εχθρού και αυτών των ίδιων των εχθρών. Όμως, ως εκ της θέσεώς μου, εγώ δεν είμαι κανείς επιστήμων οικονομικός ή άλλος που μπορεί να δώσει ερμηνείες και εξηγήσεις στα φαινόμενα της εποχής. Ως εκ της θέσεώς μου έχω να απαντήσω σε κάτι το οποίο πλανάται. Πού είναι οι αρχιερείς, πού είναι ο Ιερώνυμος, ακούστηκε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα ονόματα, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγει μια λαϊκή
παροιμία στον πόλη της Ρήσης. Με τα αρνιά λέει βελάζουν, αλλά με τους λύκους τρώνε. Και υπάρχουν και εδώ ανάμεσά μας άνθρωποι που βελάζουν με τα πρόβατα του Θεού, αλλά τρώνε με τους λύκους. Και θα καταθέσω μια προσωπική μου, απόλυτα προσωπική μου μαρτυρία. Κάποτε, με πολλούς αγώνες και προσπάθεια, εκλείσαμε ένα ραντεβού με τον τότε Υπουργό Παιδείας, Υγείας. Πώς έλεγε το Υπουργός? Κουρουπλής. Ο Κουρουπλής. Εκλείστη το ραντεβού στις 11 η ώρα ημέρα Πέμπτη, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θα επισκέπτεται τον Υπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μαζί με άλλους συναγωνιστές. Την Τετάρτη το πρωί ειδοποιήθηκα πως μακαριότατε, αύριο το ραντεβού μας δεν ισχύει, διότι η παρεμβάση πολιτικών παραγόντων έχει αλλάξει το όνομα του Αρχιεπισκόπου. Θα πάει άλλος Αρχιεπίσκοπος αντί ημών. Προσπάθησα να παρέμβω, προσπάθησα να λάβω κάποιες απαντήσεις, εξηγήσεις, αισθάνθη αδύνατο. Σε μετέπειτον, σε περαιτέρω ραντεβού, επληροφορήθη ότι η διοίκηση των παλαιοημερολογητών που επισκέφθηκε τον Υπουργό Υγείας είχε διαβεβαιώσει ότι ο ΑΜΚΑ δεν μας πειράζει σε τίποτε, μερικοί γραφικοί είναι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου κτλ. Και την ίδια διαβεβαίωση είχα από τους παράγοντες του Υπουργείου και για τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την κρατική εκκλησία. Άρα λοιπόν, τι φωνάζετε? Παλαιό και νέων ημερολόγιων συνταυτίζονται απόλυτα με τις κυβερνητικές ή και τις άλλες οδηγίες. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, να ξέρουμε καλά ότι οι εχθροί μας δεν είναι μόνο απέναντί μας, αλλά είναι και ανάμεσά μας. Να μάθουμε να τους ξεχωρίζουμε και να τους στιγματίζουμε εάν χρειαστεί. Να είστε καλά, αδελφοί μου, ο Θεός θα δίνει δύναμη σε όλους, κουράγιο, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον αγώνα ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας μέχρι των εσυνάτων. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστούμε για την τόσο τοποθέτηση ευλογημένη που έδωσε ο Μακαριότατος. Και τώρα παρακαλώ να κάνω μια διευκρίνηση, μια παράληψη. Την αιστεία πατερικών μελετών την εκπροσώπησε ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου, ο κύριος Χιωτακάκος. Δηλαδή τον πατέρα Σαράντη τον εκπροσώπησε προηγουμένως που μίλησε ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα από την όμορφη πόλη του Αγίου Δημητρίου, την νύφη του Θερμαϊκού, από την ωραία Θεσσαλονίκη, υποδεχτείτε τον αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως που χρόνια βρίσκεται μαζί μας και κοντά στον ομολογιακό αγώνα, τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Μίλησε ο Άγιος Καθηγούμενος, Γέροντας Μεθόδιος, Άγιοι Πατέρες. Εμείς είμαστε απλώς στρατιώτες. Εγώ θα κάνω μια ανακοίνωση σήμερα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και στην Θεσσαλονίκη 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, ώρα 3 το μεσημέρι, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδικό συλλαλητήριο για την κάρτα του πολίτη. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας τον αγώνα, διότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε για κανέναν λόγο. Στην πατρίδα μας νιώθουμε ξένοι. Στο σπίτι μας θα κατοικήσουν ξένοι. Μα όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται. Όμως για εμάς τους χριστιανούς, το σπίτι μας είναι ο ουρανός και στην ψυχή μας υπάρχει μόνο ο Χριστός. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία μας.
Σήμερα γράφουμε ιστορία. Σήμερα δοξάζουμε τον Θεό. Να απομακρύνουμε τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους, τώρα που είναι νωρίς, και να δώσουμε το μήνυμα κατά της μιας τάξης πραγμάτων ότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ορθοδοξία, εδώ είναι Θερμοπύλες. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Όχι στο σύμφωνο συμβίωσης. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Ελλάδα. Θέλω να το λάβω ως υπόσχεση ότι θα μας συντροφεύσετε 28 Φλεβάρι στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, Δημήτρη, παίρνω το θάρρος να ευχαριστήσουμε και τους εκπροσώπους εδώ για μια ακόμη φορά της Χρυσής Αυγής. Είναι οι βουλευτές, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Παναγιώταλος, ο κύριος Παπαρούς εδώ, τους ευχαριστούμε, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο για μια ακόμη φορά. Χαιρόμαστε που είναι παρόντες, συνεχίζουμε, κοινή στον αγώνα, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω η Ελλάδα! Ευχαριστούμε τον αδελφό, τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη από την Θεσσαλονίκη, τον συναγωνιστή και ομολογητή. Και τώρα παρακαλώ, παράληψή μας, να μας συγχωρέσετε, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να ομιλήσουν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν τόσο πολλοί να μιλήσουν τόσο πολλοί. Δεν έχουμε χρόνο πλέον. Πρέπει να δείξουμε κατανόηση, γιατί ο κόσμος είναι κουράστηκε ήδη. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τώρα να έρθει στο βήμα οι αγιορείτες πατέρες από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας, που έρχονται από το περιβόλι της Παναγίας και βρίσκονται και αυτοί μαζί μας στον ομολογιακό αγώνα, αγίοι ομολογητές. Ο πατήρ Σάββας, υποδεχτείτε τον. Αντάξιο! Άξιο! Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ως αγιορείτες δίνουμε σήμερα και εμείς το παρόν στη σημερινή συγκέντρωση και σας μεταφέρουμε εν πρώτη στην ευλογία της υπεραγίας του τόπου από το περιβόλι της, καθώς και τις ευχές και τις ευλογίες των γερόντων μας και των αδελφών μας μοναχών. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε πως με τη χάρη του Θεού δεν πρόκειται να παραλάβουμε καμία κάρτα και κανένα σφράγισμα. Βρισκόμαστε εδώ για να διατρανώσουμε προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα υποταχθούμε στη νέα εποχή, στη νέα τάξη πραγμάτων του Αντιχρίστου. Μπορεί βέβαια ο Αντίχριστος να μην έχει έρθει αυτό προσώπος ακόμη, αλλά το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται δια του απέσου αριθμού 666 και των οργάνωτων, Ιλουμινάτη, Μασονία, τα ανώτατα κλιμάκια των κυβερνήσεων των κρατών παγκοσμίως, μέχρι και εκκλησιαστικών ταγών. Είναι έτοιμοι να επιβάλλουν την παγκόσμια κυβέρνηση, ήδη ελέγχουν όλες τις εξουσίες, είτε είναι αυτές πολιτικές, είτε είναι εκκλησιαστικές, καθώς και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποκορύφωμα όλων αυτών είναι να μας επιβάλλουν την κάρτα του πολίτη, την οποία αργότερα θα την εφητεύσουν στο σώμα των ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουν και θα επιβληθούν ολοκληρωτικά σε όλο τον κόσμο. Γιατί θέλουν από όλους μας να προσκυνήσουμε τον αναμενόμενο Μεσσία τους και μέσω αυτού τον αρχηγό τους, τον διάβολο. Η κάρτα του πολίτη είναι ηλεκτρονική κάρτα, την οποία ο ελληνικός λαός αρνήθηκε παλαιότερα να λάβει για λόγους ομολογίας πίστεως και θρησκευτικής συνειδήσεως. Στην ελόγω κάρτα θα ενσωματωθούν τα άμκα, αφημί, αριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης, ο εργασιακός ηλεκτρονικός φάκελος και ό,τι άλλο αφορά τον πολίτη. Το μικροτσίπ με τον αριθμό 666, ο οποίος θα υπάρχει στην κάρτα αυτή, όπως βεβαιώνουν όχι μόνο οι ειδικοί που μας μιλήσανε προηγουμένως, αλλά όπως έχουν παραδεχθεί και πάρα πολλοί πολιτικοί, θα φανερώνει την πλήρη υποτέλεια όσων λάβουν την κάρτα αυτή στην παγκόσμια κυβέρνηση του ψευδομεσία Αντιχρίστου. Το επόμενο στάδιο και τελευταίο θα είναι εμφύτευση του μικροτσίπ στο χέρι στο μέτωπο
όπως προφητεύει ανάθαστα ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Μάλιστα, αυτό ήδη άρχισε να εφαρμόζεται πιλωτικά σε ξένα κράτη. Δεν είναι διαφορά, είναι πολύ μικρή στο να κρατάς το μικροτσίπ στο χέρι με την ταυτότητά σου ή στο να εμφυτευτείς σε αυτό ή στο μέτωπο, διότι και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί την προσωπική μας ταυτότητα. Γιατί όμως ο φίλος Ορθόδοξος Χριστιανός να αρνηθώ την παραλαβή της κάρτας του πολίτη βάση της Αγίας Γραφής? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας αναφέρει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι ο Αντίχριστος θα αναγκάσει πάντας, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, εκτός όσων τα ονόματα είναι γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής, να λάβουν χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράζει και να πουλά παρά μόνο όσοι έχουν λάβει το χάραγμα, το όνομα του Αντιχρίστου ή τον αριθμό του ονόματός του, δηλαδή το 666. Η φοβερή αυτή προφητεία μας προειδοποιεί και μας επεξηγεί ότι χάραγμα, όνομα του Αντιχρίστου και αριθμός 666 είναι ισοδύναμα, δηλαδή εξίσου κολλάζουν τον άνθρωπο και επομένως είναι απαγορευμένα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό. Πολλοί χριστιανοί έχοντας στρέψει όλη τους την προσοχή στο τελικό σφράγισμα, στο χέρι στο μέτωπο, δεν αντελήφθησαν και δεν πήραν ίσως τα σοβαρά την αλήθεια αυτή της Αγίας Γραφής, ότι ο αριθμός 666 αποτελεί χάραγμα ισοδύναμο του σφραγίσματος του ονόματος του Αντιχρίστου, στο χέρι και στο μέτωπο, και ότι είναι άρνηση του βαπτίσματος. Διότι πλέον δεν θα μας αναγνωρίζουμε το όνομά μας στο βαπτιστικό, αλλά με τον ισόβιο αριθμό που θα μας ονοματοδοτήσουν. Είναι καινούργια βάπτιστη στο κράτος του Αντιχρίστου. Στην αρχή εχάραξα τα προϊόντα, έπειτα τα ζώα και σήμερα προχωρούν θρασίτατα και εκβιαστικά να χαράξουν τον άνθρωπο, εις έδειξε ότι αυτός ανήκει ολοκληρωτικά, ψυχήτε και σώματι, στον Αντίχριστο. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ελεύθεροι άνθρωποι, προσπαθούμε με τη συλλογή υπογραφών και με κάθε νόμιμη διαμαρτυρία να υπενθυμίσουμε στην πολιτεία να σεβαστεί τα συνταγματικώς κατοκυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής μας ζωής και κυρίως της θρησκευτικής μας συνειδήσεως. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αρνούμαστε να παραλάβουμε την ηλεκτρονική κάρτα πολίτη, όχι μόνο για την κατάφορη παραβίαση της θεόστοτης ελευθερίας μας, αλλά κυρίως διότι η ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα περιέχει τον δυσώνυμο αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου για λόγους πίστεως. Διότι αποδοχή το 666, που σύμφωνα με την Αποκάλυψη είναι αριθμό σύμβολος του ονόματος του Αντιχρίστου και χάραγμα ισοδύναμο του χαράγματος του ονόματος αυτού, αποτελεί εν υπόγραφη προδοσία του Χριστού. Διότι το 666 είναι καθιερωμένο σύμβολο έβλημα των σκοτεινών δυνάμεων, των αντιχρίστων οργάνων και οργανώσεων, των σατανιστών. Είναι φορέας εν δυνάμει όλης της αντίχριστης φιλοσοφίας και εκφράζει την αποστασία από τον Χριστό. Πώς λοιπόν θα έχω τον Χριστό στον νόμο και τον διάβολο στη τσέπη μου? Η Αποκάλυψη προειδοποιεί με τιμωρία αιωνίου βασανισμού όσους λάβουν και τολμήσουν να λάβουν το χάραγμα, το όνομα ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Δι' αυτό οι Τρισόλοι Άγιοι Πατέρες μας προειδοποιούν και μας επεξηγούν ότι οι άνθρωποι θα βαστάζουν, θα κρατούν δηλαδή τη σφραγίδα του Αντιχρίστου προτού αυτός εμφανιστεί, όπως μας λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων και Άγιος Εθέμος Σύρος. Κατά τον Άγιο Υπόλυτο, η χρησιμοποίηση του αριθμού 666 ισοδυναμεί με άρνηση του Χριστού και του βαπτίσματος. Το μεγαλύτερο αγαθό που μας χάρισε ο άνθρωπος είναι το αυτεξούσιο. Έτσι, αυτό το αυτεξούσιο τώρα θέλει ο Αντίχριστος να του το παραδώσουμε έτσι τελικά, εκβιάζοντάς μας με τη στέρηση των υλικών αγαθών. Αν δεν πάρουμε αυτή την κάρτα του πολίτη, θα μετατραπούμε σε έναν απρόσωπο αριθμό, χάνοντας το κατ' εικόνα και αδυνατώντας να φτάσουμε το καθομοίωση. Υπάρχουν πολλά γεωγραφικά
και αγιοπατερικά επιχειρήματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να γίνει σαφές ότι ο αριθμός 666 του Αντιχρίστου είναι ασυμβίβαστος με την χριστιανική μας ιδιότητα και ότι η παραλαβή της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτου αποτελεί άρνηση του Χριστού. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. Αγαπητοί αδελφοί, έφτασε η ώρα να δοκιμαστεί η πίστη μας στην πρόνοια του Θεού. Έφτασε η ώρα που θα δοκιμαστεί η πνευματική μας ζωή, αν όντως είναι γνήσια και αν όντως αγαπάμε αληθινά τον Κύριο μας Ιησού. Η περίοδος του ακίνδυνου χριστιανισμού πέρασε. Ορθόδοξος χριστιανός δεν επιτρέπεται να κρατά στο ένα χέρι τον τίμιο σταυρό του Σωτήρος Χριστού και στο άλλο τον απέσιο αριθμό 666 του Αντιχρίστου. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Σήμερα δυστυχώς επικρατεί το ερώτημα πώς θα ζήσουμε χωρίς την κάρτα. Και όχι το πώς θα ζήσουμε χωρίς τον Χριστό, αλλά με την κάρτα. Δεν προσπαθούμε να αποτρέψουμε την εκπλήρωση των προφητιών. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, είναι αδύνατο. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα χρόνια. Το θέμα για εμάς τους χριστιανούς είναι το πώς θα πεθάνουμε για τον Χριστό και όχι το πώς θα ζήσουμε χωρίς Χριστό, αρνούμενοι μάλιστα αυτόν. Η ερώτηση που τίθεται από τους περισσότερους χριστιανούς και μάλιστα από πνευματικούς πατέρες, δηλαδή το πώς θα ζήσουμε χωρίς την κάρτα, τι θα φάμε, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα πληρωθούμε, πώς θα θρέψουμε τα παιδιά μας κλπ. Απαντάτε από τους Άγιους Μάρτυρες και ομολογητές της Θείας Θεός μας. Όταν τους ζητήθηκε να διαλέξουν ανάμεσα στο να πεθάνουν για τον Χριστό ή να τον αρνηθούν, επέλεξαν τον προσωρινό θάνατο και έτσι εκκληρονόμησαν την αιώνια ζωή. Και μάλιστα τιμώνται από εμάς ανά τους αιώνες. Μήπως λοιπόν ήρθε και ο καιρός για εμάς να τους μιμηθούμε? Μήπως ο καιρός του μαρτυρίου και της εν Χριστώ ομολογίας έφτασε? Αγαπητοί αδελφοί, ας προσευχόμαστε στον Κύριο και σωτήρα μας Ιησού Χριστό να μας ενδυναμώσει και να μας ενισχύσει. Να μείνουμε πιστοί με τη χάρη του στο Ευαγγέλιο. Να μην υποκύψουμε από δειλία, ολιγοπιστία ή φωλετομαρισμό στην στέρηση των υλικών αγαθών, προκειμένου να δεχθούμε την κάρτα του πολίτη με τον αριθμό χάραγμα 666 και να γίνουμε σημαδεμένοι και δούλοι του Αντιχρίστου και διαγεγραμμένοι από το βιβλίο της ζωής. Ας προτιμήσουμε τον προσωρινό θάνατο για να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό αιωνίως, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σάβα από τους πατέρες του Αγίου Όρους, τη Μονή της Μεγής της Λαύρας, για την τόσο ευλογία που μας φέρουν από το περιβόλι της Παναγίας. Τους ευχαριστούμε και θέλουμε να έχουμε την προσευχή τους. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Δημήτρης ο Ανδρεουλάκος, ο Ανδρεάκος, ο οποίος είχε αποταχθεί από την ελληνική αστυνομία, από το σώμα της αστυνομίας, διότι δεν είχε παραλάβει την ταυτότητα που τους είχαν δώσει στους αστυνομικούς. Συνοδευόμενος είναι και με τον δικηγόρο του, τον Γιάννη τον Ζουγράφο. Παρακαλούμε να έρθει να πει ένα χαιρετισμό, γιατί πρέπει να συντομεύσουμε, γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Έτσι, ευχαριστώ. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει ένα μακροχρόνιο αγώνα άρνησης παραλαβής της κάρτας του πολίτη είναι συμβολική. Συμβολική όχι γιατί ακύρωσε την επιμονή της διοίκησης της Ελλάδας να αποτάξει από τους όμους, αλλά για τους δικούς σας αγώνες ενάντια στην αυθαιρεσία του συστήματος που θέλει να επιβάλλει τη μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε άθρηστη μάζα καταναλωτών και αποθήκη λαθρομεταναστών. Κλείνοντας, αφού σας επενθυμίσω ότι χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε, να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας. Να ευχαριστήσω τους συνεδόρους μου, κύριο Ζωγράφο, την κυρία Τσαπάζη και τη Χρυσή Αυγή, το μοναδικό κόμμα που ανέβηξε το θέμα της κάρτας του πολίτη μέσα στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτριο και τώρα παρακαλώ αμέσως τον αδελφό
τον εκπρόσωπο του ΙΡΚΑ και συναγωνιστή που βρίσκεται χρόνια στο πλευρό μας και παρευρίσκεται πάντα στους ομολογιακούς αγώνας και είναι συνεχιστής του αημίστου του Χαράλα Μονδελιλαδάκη. Ο Δημήτρης, ο Άγγελος, εδώ κοντά μας ο Πιλάτης, εκπρόσωπος από το ΙΡΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίζουμε σε αυτήν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενέργεια της Κάρτας Πολίτη και της ηλεκτρονικής διδακτορίας. Ηλεκτρονικής διδακτορίας που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Πριν ξεκινήσω, σας γνωστοποιώ ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοριακτικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής χαιρετίζει αυτόν τον αγώνα. Το ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών, είναι πρωτοπόρος σε πολλαπλές δράσεις. Συνεργάζεται με φορείς και συλλόγους, όπως και σήμερα εδώ, για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το προσωπικό περίπτου. Διγκρολώνοντας κατηγορηματικά κατά του φακελώματος, κατά της κάρτας πολίτη, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, της φοροκάρτας, κάρτας αποδείξεων, της κάρτας φιλάθλου, της κάρτας του φτωχού, το περιουσιολόγιο και οτιδήποτε καταγράφει τις δραστηριότητες της ζωής μας. Ο βασικός λόγος είναι επειδή κάθε προσωπικό μας δικαίωμα που παραδίδουμε τώρα, το παραδίδουμε για πάντα και είναι αμετάκλητο. Η παρακαλούθηση και συνεπώς θέση της ελευθερίας μας δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Έχει προηγηθεί πολλά χρόνια πριν με το πρόσχημα της πάταξης τρομοκρατίας. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε μας επικοινωνία, τηλεφωνική και διαδικτυακή, διατηρώντας αρχείο 6 μηνών για τον καθένα μας. Επίσης, το 2011 εφαρμόστηκε η πόλη 1077, που το ΙΚΑ έχει προσβάλει στη δικαιοσύνη και περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ο χειρότερος νόμος που εφαρμόζεται στη χώρα και μετατρέπει σε ρουφιάνους ιδιωτικές εταιρείες και δέκο, καταποτώντας τις ανθρώπινες αξίες, τις ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα, διαλύοντας κάθε προσωπικό αναπόρυτο, όπως το ιατρικό, το τραπεζικό, γυμνώνοντας τον πολίτη και μαζί με τον νόμο 3984, προσέξτε λίγο αυτό, της εικονιζόμενης, εικαζόμενης συνένεσης, δηλαδή της αυτόματης δωρεάς οργάνων, μας μετατρέπει σε άνθρωπο αριθμό και υποψήφιο θύμα αρπαγής της ζωής μας, χάνοντας έτσι το αυτεξούσιο και το σώμα μας πλέον ανήκει στο κράτος. Ο Έλληνας όμως έχει ψυχή και φιλότιμο. Ό,τι νόμους και να βγάλουν, όσο και να μας πολεμούν, αυτά δεν θα μας τα πάρουν. Η ιστορία της χώρας μας είναι γεμάτη με ήρωες που πλημμύρισαν με αίμα ποτάμι αυτά τα εδάφη για την ελευθερία της πατρίδας μας. Γεμάτη όμως ήταν και με φιάλτες. Η ιστορία δεν θα ξεχάσει το όνομα και θα παραμείνει στην πάροδο των αιώνων σαν προδότες πολιτικοί και μη πολιτικοί, το μίασμα δηλαδή της χώρας. Γι' αυτό λέμε όλοι όχι στην κάρτα πολίτη. Σήμερα λοιπόν συνεργαζόμαστε με τους φορείς που μας κάλεσε ότι είμαστε αντίθετοι με την αριθμοποίηση, τη ρομποτοποίηση του πολίτη καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια καταναλωτικού κινήματος που προφυλάσσει τη ζωή και την βοριοσία των καταναλωτών. Το ΙΚΑ για τις αρχές του και τα ιδεώδη του δίνει σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το Χαράλα Μονδελιλαδάκη, όπως είπε ο προλαλήσας, ο οποίος κατέρευσε τη στιγμή που μιλούσε για την κάρτα πολίτη, τη φοροκάρτα, την πόλη 1077 και την ψεύτικη οικονομική κρίση των τραπεζών και που πολλοί θα το θυμόμασταν τις προηγούμενες συγκεντρώσεις για την κάρτα πολίτη. Χαρακτηριστικά έλεγε από τότε το βήμα ότι βιώνουμε την ξένη κατοχή, ότι ο σημερινός πόλεμος που έμπλεξαν τη χώρα μας δεν γίνεται με όπλα αλλά με οικονομικά επινοήματα, με λογιστικό χρέος και οικονομικά μέτρα λιτότητας με το ξεπίλυμα της δημόσιας περιουσίας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ, θα κόψω λίγο την ομιλία μου γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Ναι, πριν ξεκινήσουμε και την πορεία. Συγγνώμη λίγο να βρω σε ποια σημεία είναι τα πιο σημαντικά. Ήθελα να πω ότι οι πολιτικοί μας έχουν γίνει εκτελεστικά όργανα των δίθεν δανειστών, δοσύλλογοι γερμανοτσολιάδες, όπως έλεγε πριν λίγα χρόνια η σημερινή κυβέρνηση. Και αντί να υπηρετούν τον ελληνικό λαό, όπως ορκίστηκαν, υπηρετούν τους θεσμούς, απαγορεύοντας να τους κοντανομάζουν τρόικα. Οι θεσμοί είναι τρόικα και ψεύδονται, όπως λένε θεσμούς. Μας λένε ότι μας δανείζουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, ψεύδονται. Μας δίνουν λογιστικό χρήμα, το οποίο υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες του δημοσίου, το οποίο δεν επιλύνει καν τα προβλήματα ρευστότητας τραπεζών. Αντίθετα, προσαυξάνει το χρέος
και γυρνάει στην τσέπη τους με τεράστια κερδοφορία και τόπους. Μας λένε επίσης ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ψεύδονται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πρόσφατη μελέτη του αναφέρει ότι το χρέος Ελλάδας μέχρι το 2017 θα φτάσει το 200% του ΑΕΠ. Αυτό το τεράστιο ποσοστό χρέους το έχει μόνο η Ιαπωνία και που τη βιομηχανία της ικανία το αντιμετωπίσει. Η χώρα έχει πτωχεύσει, σας μην γελιόμαστε. Και οι κορδοσκόποι περιμένουν σαν κοράκια να ελεγχίσουν τη δημόσια περιουσία. Μας λένε για επενδύσεις της Κόσκο και άλλων ξένων πολυεθνικών. Ψεύδονται. Ψεύδονται και στην πραγματικότητα τους πληρώνουμε για να αρπάξουν ελληνική γη και το είδωρ. Τους χαρίζουμε τα λιμάνια μας και τα αεροδρόμια μας, τις ιδιοκτησίες μας και το πλούτο μας. Αυτή είναι η ανάπτυξη που κατερικά περιμένει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα σανίδια σωτηρίες υπόσχονται. Επισημαίνουμε ότι οι επενδυτές εδώ σε αυτή τη χώρα ήταν σαν οικονομικοί κατακτητές. Έτσι είπε ο Κινέζος πρόεδρος πρόσφατα της Κόσκο, που σε κλειστό κύκλο με τις δημόσιες αρχές, δημάρχους και λοιπούς, δεν βρέθηκε ένας πατριώτης καν να τον πετάξει στη θάλασσα, όπως έκαναν οι Σπαρτιάτες. Το ευχάριστο μέσα σε αυτή την κρίση είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι τράπεζες παρήγαγαν λογιστικό χρήμα, χωρίς να διαθέτουν σε υλική μορφή. Και τα ταμεία τους ήταν πάντα άδεια με λογιστικές εγγραφές σε δάνεια και επενδυτικά προγράμματα. Μία φούσκα που έσκασε το 2007 στις τράπεζες της Αμερικής και επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα έρχονται και μας λένε ότι η ηλεκτρονική κάρτα ταυτότητα πολίτη θα εξαφανίσει τη γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή. Ψεύδονται. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει άψογα με τη σημερινή μας ταυτότητα, όπου τα στοιχεία που διαθέτει είναι μοναδικά για κάθε πολίτη και υπεραρκετά για την ταυτοποίησή του. Σήμερα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας εκδίδονται μέσα σε 20 λεπτά, έχοντας έτσι εξαφανίσει κάθε γραφειοκρατία. Με την πρόσβαση του πολίτη μόνο στο αστυνομικό τμήμα. Γίνεται με την ηλεκτρονική διασυνδέση το πουλής online χωρίς δικαιολογητικά, ώστε να εξυπηρετηθεί χωρίς καμία ταλαιπωρία ο πολίτης. Μας λένε ότι η κάρτα πολίτη θα περιέχει βιομετρικά χαρακτηριστικά, το αφημί, το άμυκα και το DNA. Ψεύδονται. Η ταυτότητα έχει αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση του κατόχου της. Το αφημί και το άμυκα είναι προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται για ορισμένες δραστηριότητες του πολίτη. Η ταυτότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ταξιδιωτικό έγγραφο, το διαβατήριο δηλαδή, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή. Συνομιλούμε με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το DNA δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των πολιτών, αλλά μόνο για τους τρομοκράτες και δολοφόνους. Δηλαδή, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται και μας ταπεινώνει και μας βάζει το ίδιο τσουβάλι με τους παγκόσμιους δολοφόνους, ή μήπως σκοπεύουν να μας κλωνοποιήσουν, αφού το γενετικό μας υλικό θα βρίσκεται στην κατοχή τους. Καταργείται το τεκμήριο της αθεότητας, μας θεωρούν όλους έλογους τρομοκράτες και φοροπηγάδες. Και εδώ ψεύδονται. Η Ελλάδα έχει τεράστιο ποσοστό ανεργίας, φτώχεια και δεν υφίστονται αυτά που μας λένε. Επίσης, το κράτος έχει υποχρεώσεις και όσο ο ελληνικός λαός με μόχθο τους πληρώνει, έχει την απέτηση να είναι ανταποδοτικά, τόσο με τη διασφάλιση της υγείας, της επένδυσης ασφάλειας αλλά και των συνόρων. Επισημάνουμε ότι με το ΕΦΙΑ έχουν βγάλει τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε 75.000 σπίτια έχουν αρπάξει, των 100.000 ευρώ. Επίσης... Γιατί δεν λέτε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, με όλα αυτά... Εννοείται αυτό. Να το πείτε! Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ακόμη είναι ότι μην ξεχνάμε την πόλη 1202, που απέτυχε τον περιορισμό των αναλήψεων μετρητών και μεταφορά κεφαλαίων, δηλαδή τα capital control. Η κάρτα πολίτη είναι συνυφασμένη με την αχρήματη κοινωνία. Επειδή δεν υπόθηκε αυτό, θα το πω πάρα πολύ σύντομα. Αυτό το board δεν τον επέβαλε ούτε η Τρόικα, ούτε οι δανειστές, ούτε η Γερμανία, ούτε ο Σόιμπλε, αλλά οι Έλληνες πολιτικοί. Τα ονόματά τους θα τα
Σας θα διαβάσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τώρα που θα έρθουν οι εκλογές σε λίγο, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τη βλέπουμε να έχει πολύ ζωή. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός Τσίπρας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Νικόλας Βούτσης, Γιώργος Σταθάκης, Αριστίδης Νικόλας, Δημήτριος Μαλτάς, Παναγιώτης Κουρλέτης, Νικόλας Παρασκευόπουλος, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Γιώργος Κατρούγκαλος, Παναγιώτης Καγκουρουπλής, Νικόλας Παπάς, Αλέξανδρος Φρεμπουράνης, Παναγιώτης Νικολούδης, Χριστόφορος Βαρβανάκης, Ιωάννης Πανούτσης, Αναστασέκης Θεοδωρόπουλου, Θεοδόρος Λίτσας, Δημήτρος Βίτσας, Αναστάσιος Κουράκης και άλλοι. Επίσης, για να κλείσω, θα σας πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το ηλεκτρονικό χρήμα ή αλλιώς πλαστικό χρήμα δεν είναι χρήμα. Δεν έχει μορφή, δεν έχει όγκο, δεν έχει χρώμα, δεν έχει μυρωδιά. Και μπορείς να το δεις μόνο όταν υπάρχουν τρεις παράγοντες μαζί. Πηγή ρευματός, σύνδεση στο διαδίκτυο και υπολογιστής, tablet, smartphone. Αυτά τα χρήματα είναι αέρας, δεν υπάρχουν χρήματα τέτοιας μορφής. Και κλείνοντας, θα ήθελα να κλείσω με κάποια λόγια που έλεγε ο Βάμπης ο Δεμιταδάκης. Έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση στο έθνος να απελευθερώσουμε την Ελλάδα και την ξένη κατοχή. Έχουμε την υποχρέωση και απέναντι στον εαυτό μας να προστατεύσουμε από την ξένη κατοχή τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία μας. Ό,τι είναι πολύτιμο. Ώστε να είμαστε παρόντες στην ημέρα της απελευθέρωσης. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν θα περάσει. Δεν θα πάρουμε καμία κράτα από τον πολίτη, δεν θα δώσουμε κανένα στοιχείο. Κάθε νόμο της ξένης κατοχής θα καταργηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον συναγωνιστή τον Άγγελο Πιλάτη, εκπρόσωπο του ΙΝΚΑ. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πατέρας Χρήστος Χριστοδούλου από τον Πειραιά. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Πειραιός, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ότι θα στείλει εκπρόσωπο τον πατέρα Χρήστο. Ελάτε πατέρα. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και είμαι γενικός γραμματέας εδώ της κληρικολαϊκής συνελεύσεως και χαιρετίζω τη μεγαλειώδη πανελλήνια συγκέντρωση εναντίον της κάρτας του πολίτη, της ηλεκτρονικής ταυτότητος και όλων εκείνων που οι αντίχριστες σατανικές δυνάμεις προσπαθούν να επιβάλλουν στον περήφανο ελληνικό ορθόδοξο χριστιανικό λαό. Δεν θα περάσουν όμως τα σχέδιά τους, γιατί ζει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορης. Και όταν κάθε μέρα ψάλουμε στις εκκλησίες Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, σημαίνει ότι υποτασσόμαστε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τα αντίχριστα σχέδια του σιωνισμού, της μασονίας, των σκοτεινών δυνάμεων και του Βατικανού δεν θα περάσουν. Πρέπει όλοι σύζωνοι η φωνή μας ως υδά των πολλών να φτάσει στα ότα κυρίου Σαββαώθ του Παντοκράτορος και όσο αν προσπαθούν να σπάσουν το καρύδι που λέγεται Ελλάδα και Ορθοδοξία δεν θα μπορέσουν. Αυτό όμως εξαρτάται από μας, εξαρτάται από την πίστη και την ελπίδα που στηρίζουμε στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Επειδή όμως ο Θεός βλέπει ότι άρχοντες και αρχόμενοι μας αρέσουν περισσότερο τα χρήματα, η ανηθικότητα και η διαφθορά, γιατί αλλιώς δεν θα ψηφίζονταν το σύμφωνο της συμβιώσεως, γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Μετάνοια και επιστροφή. Έτσι
θα σπάσουν τα μούτρα τους οι σκοτεινές δυνάμεις και δεν θα έχουν πέραση στον ελληνικό λαό, τον οποίο το χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωο, και αν πέσει ο ελληνικός ορθόδοξος χριστιανικός λαός, τότε όλα τα άλλα τα έθνη θα υποταχθούν στην παγκοσμιοποίηση και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γι' αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας πρέπει να πρωτοφωνάξουμε και να διατρανώσουμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και στην κάρτα του πολίτη. Όχι σε καμία οποιαδήποτε κάρτα, γιατί συνηθίζουμε στις κάρτες και έτσι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και την κάρτα του πολίτη. Ζήτω το ελληνικό έθνος. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Αγία μας Εκκλησία. Και να φωνάξουμε το Χριστός Ανέστη. Όταν έχουμε το Χριστό μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όταν ο Θεός είναι βεθυμών, ουδείς καθημών. Αμήν γέννητο. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Χρήστο, πραγματικά μας ενδυνάμωσε και μας έδωσε δύναμη και ευλογία. Και τώρα παρακαλώ στο βήμα από την ηρωική Υπαιανία, που χρόνια βρίσκεται κοντά και είναι συναγωνιστής και ομολογητής επί σειρά ετών και αγωνίζεται μαζί με όλους εμάς κοντά σε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα. Υποδεχτείτε τον Αθανάσιο Παπαγεωργίου από την ηρωική Υπαιανία. Αδέλφια συνέλληνες, ξέρω είσαστε κουρασμένοι. Ξέρω όμως ότι μέσα στην καρδιά σας κρατάτε βαθιά τις ρίζες για τον Χριστό, την Ορθοδοξία και το ελληνικό έθνος. Όμενοι είναι θα γίνονται όλοι εν Χριστώ. Η μεγάλη κατάρα της νέας εποχής που δεν την αξίζει η Ελλάδα όμως ελέγχεται σήμερα χάρη τη Θεία από τη φωνή του λαού, από όλους εσάς που γίνεται οργή Θεού. Αυτή η πλατεία φιλοξενεί για μια ακόμη φορά το πανορθόδοξο παλμό των Ελλήνων με τη βορβορόδια γωνία μας για την τύχη του έθνους. Ομολογούμε λοιπόν για την πίστη μας και μαζί το προσδόκιμα επιβιώσεων του έθνους που χάρασαν με πολύ αίμα οι προγονείς μας ενάντια στα δυτικά κακέφτυπα της πλάνης του ξεχασμού, που δεν σταματούν εδώ και επισημαίνουμε ότι τις μέρες μας παρατηρείται έτεχνα οργανωμένη και καλωστημένη κατάληψη της Βουλής από ελλημόφωνες, αλλά όχι ελλημόφρονες βουλευτές, που το πολιτικό του τάλαντο, ως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, είναι να ψηφίζουν ενάντια στα συμφέροντα εκείνου που τους ψήφισαν. Εάν όμως συμβαίνει να γίνεται αυτό, ή δεν πρέπει να τους ξαναψηφίσουμε, και ειδού είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και μειώνεται συνεχώς, ή το πολύ ζωηρά να τους περνάμε τα μηνύματα όπως τώρα, να καταλάβουν ότι η κάρτα δεν θα περάσει και οτιδήποτε άλλο επισύρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αδέλφια συνέλληνες, οι κληρονόμοι της ελληνικής ιστορίας, της Ορθοδοξίας και των ιερών μας παραδόσεως, υψώστε προσευχή και φωνή. Επιτέλους είναι αδικαιολόγητη η απάθεια όλων μας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Δεν είναι μόνο βόλτα που είχαμε μέχρι εδώ. Δεν ήρθαμε να κάνουμε με ένα περίπατο. Η σημερινή λοιπόν πανορθόδοξη εκδήλωση που λαμβάνει χαρακτήρα συναγερμού είναι μια ίστατη αφύπνιση του ελληνικού λαού που αντιστέκεται στην Θεό για τα κατασκευμένα δικαιώματά της. Αυτή η πάση φύσεως βρωμιά δουλέμπορη κατακτητέ με τα δαιμονικά συστήματα βάσει σκανδαλώδου σχεδίου που επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων είναι ο βούριος ύπος των Ελλήνων μελοθανάτων, και μελοθάνατοι είμαστε όλοι εμείς. Όλοι αυτοί οι πριν και μετά απολύτιστοι δεν θα τολμήσουμε να πειράξουμε άλλο αυτούς που τους έμαθαν να ομιλούν, να διαβάζουν, να φαντάζονται και να δημιουργούν σήμερα.
Εάν εμείς έστω και αργά τώρα αντιδράσουμε στεναρά, όλοι αυτοί που διατηρούν σχολές δήθεν, πανεπιστήμια δήθεν, αντιγράφοντας Πλάτωνα και Αριστοτέλη και Όμηρο και Σοκράτη, αντιγράφοντας δηλαδή μια Ελλάδα 3-4 χιλιετηρίδων, αν δεν πισοδομούσαν νωρίτερα τη συνενέση και υπακοή των σύγχρονων προδοτών. Όλοι αυτοί που αποφασίζουν για την Κάτα, το ΑΜΚΑ και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται από εμάς, και να προσέχει ο κάθε νέος σωτήρας αυτής της αγιοτόκου χώρας, που δεν διαφέρει από τους προηγούμενους ηγέτες της μειοψηφίας πάντα, να αποκαλυφθεί ενώπιον του νόμου πως δεν πηγάζουν οι δυνατότητές του και οι στόχοι του, και ποιες έξοδες εξουσίας είναι εξάρτημα και ποιον ποιώνει. Εξαιρέσεις ελληνόφωνες πολιτικούς που βρουν ενάντια στα συμφέροντα των ψηφισάντων αυτούς δεν υπάρχουν. Όταν η σταθερά και αμύωτη διάλυση του κοινωνικού κράτου με πτώχευση, ανεργία, ανασφάλεια και πλήρη εξαθλίωση σε όλους τους τομείς, χωρίς περιθώρια ακόμα και για την ελάχιστη ελπίδα της νέας γενιάς του έθνους. Είναι οι σύγχρονοι εφιάλτες, είναι οι σύγχρονοι διοκλητιανοί, οι οποίοι δεν έχουν πλέον τα θηρία στην αρένα της Ρώμης, έχουν τα άλλα θηρία της αποκαλύψεως, με σύγχρονους διωγμούς, που είναι η επερχόμενη δαιμονική ηλεκτρονική φυλακή. Μέχρι εδώ, όχι άλλες υποσχέσεις, δεν τους πιστεύουμε. Από εδώ και πέρα, μόνο ο Θεός. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας οι ελάχιστοι πιστοί του Χριστεφωνίου πληρώματος, του κλήρου Κύριος, χωρίς φόβο και πάθος, να τους αφορήσουν εδώ και τώρα και να αναθεματίζουν κάθε τέτοια πρόσβαση. Όσους συνέβαλαν μέχρι σήμερα και επέκεινα καταστροφή του ελληνικού έθνους και της ιστορίας ελληνικής φυλής, όλοι αυτοί που ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν μέχρι σήμερα και τις κάρτες, ανάθεμα τους και τρισανάθεμα. Ο Παπαχρήστος κάτι είπε προηγουμένως, όμως ξέχασε να πει ότι να πει στο Σεβασμιότατο να μην κοινωνάει όπως παίρνουν από εδώ και πέρα τις κάρτες και κοροϊδεύουν με Ιησούν ή Μαμονάν. Και όχι μόνο αυτό, αυτοτίθενται εκτός εκκλησίας. Δεν μπορεί να έχεις μέσα την κάρτα του Αντιχρίστου και συγχρόνως να το παίρνεις ορθόδοξος χριστιανός. Είναι δύο μερίδες που απέχουν παρασάγκας. Τέρμα λοιπόν τα παρακάλια μέχρι εδώ ακόμα τους πολιτικούς. Αρκετά μας περιέπεξαν να ξέρουν ότι ένα σύνθημα περιμένουμε και την ώρα και αλίμονο τους προδότες. Ζει Κύριος ο Θεός, ο πάντοτε σωτήρ του έθνους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία. Λίγο θα παρακαλούσα λίγο να ειρηνεύσουμε. Λίγο ειρηνεύστε πλέον. Μην κάνετε έτσι για λίγο χρόνο. Εδώ διαθέτουμε όλοι οι μέρες και ημερόνυχτα για ποδόσφαιρα και άλλα θεάματα. Δείξτε λίγο κατανόηση επιτέλους. Δεν χανόμαστε. Τι πανικός είναι αυτό. Να πάμε, πού θα πάμε. Στους καναπέδι για ξάπλα. Ψήφισμα. Ακούσετε λίγο, δεν θα το διαβάσω όλο για να μην καθυστερήσουμε. Λίγο ενδεικτικά και να το εγκρίνετε. Ψήφισμα της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας κατά της νέας κάρτας του πολίτη ηλεκτρονικής ταυτότητας. Σήμερα Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 3 μετά μεσημβρία, συγκεντρωθήκαμε στα αποπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή Ελλήνων αρκετές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε τη νέα κάρτα του πολίτη, την ηλεκτρονική ταυτότητα, για τους παρακάτω λόγους. Η προσπάθεια επιβολής της νέας κάρτας του πολίτη ηλεκτρονικής ταυτότητας ή οποιασδήποτε τύπου νέας ταυτότητας και παράλληλα η υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΑΜΚΑ με τελικό στόχο την ενοποίηση ΑΦΜΗ ΑΜΚΑ, κάρτα υγείας κλπ. Στοιχεία σε μία ηλεκτρονική ταυτότητα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι.
με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή λήψης αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η νέα τάξη πραγμάτων με την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας στο λαό μας επιδιώκει την απόλυτη αστυνόμευση του καθενός μας. Έγκριτοι νομικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα και η υποχρεωτική εφαρμογή της είναι αντίθετη και προς το Ελληνικό Σύνταγμα και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών και η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας δημιουργεί ερωτηματικά για τη σχέση τους με τη δικτατορία που, η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη. Όταν μάλιστα σε άλλα κράτη απεφασίστηκε η απόσυρσή της. Ας μην μας διαφεύγει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας μας, Γεώργιος Παπανδρέου, είχε διακηρύξει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια δικτατορία. Θα σας διαβάσω μόνο για τους λόγους και θα κλείσουμε με απλά λόγια. Δηλώνουμε, αποδεχόμαστε το ψήφισμα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Αρχηγός Προσδοκότου Φ. 27463 3 στις 16 Μαρτίου 2015 και τα ψηφίματα των προηγούμενων ετών τόσο του Πατρών Ερτολογίου όσο και του Νέου Ερτολογίου που απορρίπτουν την κάρτα καταδυνάστευσης του πολίτη. Δεν βάζουμε υπογραφή σε κανένα λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα την διαχειρίζεται. Ούτε δεχόμαστε οποιαδήποτε παρόπιο ή ισοδύναμο μέτρο. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα με αναπρογραμματιζόμενο τσίπ που επιτρέπει σε ειδικά μηχανήματα ακόμα και εξ αποστάσεως την ανάγνωσή του με hacker. Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα ή με χωρίς το 666, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαχθεί αυτό και εφόσον η παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο με τον αριθμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται διαρκώς και έχει επιβληθεί παντού. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία συγκεντρώνει τα πάντα για μας, επιδιώκει να αποκλείσει από τη ζωή όσους δεν την έχουν παραλάβει σύμφωνα με την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κεφάλαιο ΙΒ 17 κεφάλαιο που λέει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αν έχει το χάραγμα του ονόματος του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Δεν δεχόμαστε την υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΆΜΚΑ καθώς και όλο το μορφό των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τύπου barcode ή παρόμοιο σύστημα. Όλοι εμείς οι πολίτες των οποίων προσβάλλεται βάναυσα η θρησκευτική του συνείδηση και παραβιάζονται κατάφορα κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής ζωής, ελευθερίας και δημοκρατίας. Δεν παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, οποιαδήποτε νέου τύπου ταυτότητα με την οποία πολιτογραφούμαστε το παγκόσμιο κράτος. Ούτε χωρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν νόμιμα ή παράνομα. Δεν παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα με την οποία εμείς οι Έλληνες παραδεινόμαστε αμαχητοί σε ένα πρωτοφανές στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ηλεκτρονικό φακέλωμα που οδηγεί στην κατάργηση του ανθρώπου ως προσώπου και την μετατροπή του σε ανθρωποιημένο υποδουλμένο άτομο. Λέμε όχι στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν παραλαμβάνουμε μια ηλεκτρονική ταυτότητα με την οποία αρνούμαστε τη θεόζωτη τρισγελική ελευθερία μας και την παραδίνουμε σε χέρια αγνώστων και αγνώστων αντιχρίστων δυνάμεων. Ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη θέση σας για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συνάδελφοί σας άλλων χωρών, π.χ. Αγγλία, Αυστραλία, Ρωσία κλπ. Λόγοι δημοκρατικής διοντολογίας και σεβασμού του ανθρώπου προσώπου επιβάλλουν την ενότητα όλων μας, αρχόντων και λαού. Μπορείτε επίσης να πείτε όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά και στο δυσόνιμο αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο αντριαδικός Θεός μας
και θα διασώσει με τη χάρη του για άλλη μια φορά όπως τόσες φορές στην ιστορία του έθνους μας. Αν δηλώσουμε όλοι μαζί άρχοντες και αρχόμενοι τη βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας για να λυτρωθεί από την απερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας. Το παρόν ψήφισμα επικυρώθηκε από τους εκπροσώπους όλων των φορέων και συλλόγων της συγκεντρώσεως και εγκρίθηκε ομόφωνα από χιλιάδες λαού. Εγκρίνεται. Και τελειώνουμε, κλείνουμε, παρακαλώ, με την προσευχή που θα κάνουμε, θα πούμε τον υπερμάχο και τον εθνικό μας ύμνο. Θα παρακαλέσω πολύ προσεκτικά, ειρηνικά, με όπως γνωρίζουμε και έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές συγκεντρώσεις και σε αυτό το χώρο αλλά και παντού, για να δείξουμε αυτό ακριβώς που πραγματικά χρειάζεται, έτσι, η Ελλάδα μας, και να βγει και η εικόνα προς τα έξω. Θα παρακαλέσω με υπομονή, με σύμπνοια, με σύνεση, με σοφροσύνη να το δείξουμε και κατά την πορεία μέχρι το Σύνταγμα που θα παραδώσουμε το ψήφισμα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους σε καρδίας. Και εάν πραγματικά ιδιαίτερα τους αρχιερείς, τον κλήρο, τους ευσεβείς, το μοναχικό τάγμα, παρακαλώ ιδιαίτερα, θα παρακαλέσω να προπορεύονται μπροστά που θα συνταχθούμε του την Πανεπιστημίου προς την Ομόνια, για να μπορέσουμε να έχουμε το περιθώριο να συνταχθούμε. Να ευχαριστήσω πραγματικά όλα τα στελέχη που διοργανώσανε και βοηθήσανε και συμμετείχανε πραγματικά και χύσανε υδρότα πολύ και κόπο, και όλους τους Χριστό αδελφούς που συμμετείχαν σε αυτή την πανηγυρικό παραδειγμά, τον πανηγύρι αυτό του θερισμού. Ιδιαίτερα το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, τα στελέχη και όλα τα μέλη που συνέβαλαν ιδιαίτερα πραγματικά, αλλά και όλους τους εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα που ήρθαν κοντά μας και με μεγάλες δυσκολίες παρόλα τα μπλόκα που ήταν στον αγροτών ξεπεράσανε, και πραγματικά τους ευχαριστούμε που καταβάλανε τόσο μεγάλο κόπο, και θα συνεχίσουμε, να ξέρετε, εδώ ξεκινάει ο αγώνας. Δεν τελειώνει εδώ ο αγώνας. Θα συνεχίσουμε με περισσότερο πίστη και ένταση και ενότητα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, που περάσανε, τα περάσανε, που διαμελήσανε γύρω και λαό με τις διχοστασίες και με όλα αυτά τα μίση μεταξύ μας. Επιτέλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ήρθε η ώρα. Ο κοιμόμενος λαός αφιπλίστη. Και έτσι που λένε, θα δώσουμε τώρα την πραγματική αυτό που τους χρειάζεται προς αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι επιτελούν οι πολιτικοί άρχοντες και οι υπόλοιποι. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάλι, και να είσαστε κοντά σε αυτό τον ομολογιακό αγώνα, το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, στα γραφεία μας Ακαδημίας 35, να έρχεστε καθημερινά για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, γιατί εκεί είναι το κλειδί, όπως είπαμε, να δώσουμε με ενωτικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ, και αν κάποιος πραγματικά πρέπει να δείξετε κατανόηση από τη συμμετοχή που θέλατε πάρα πολύ πραγματικά, δεν μπορούσε αυτό να γίνει πρακτικά, τόσοι που λέμε ομιλητές να με συγχωρέσουν, φορείς, εκπρόσωποι πάρα πολύ, στο Σύνταγμα που θα φτάσουμε θα έρθουνε που έχουμε οργανωμένο μικροφωνική εγκατάσταση φορητή με αυτοκίνητο, και εκεί, έτσι, να μην με παρεξηγήσουν, εκεί πρέπει να δείξουν κατανόηση ιδιαίτερα, γιατί ήταν άλλοι τόσοι ομιλητές και αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη, η Παναγιά μαζί μας. Υπερμάχος Αττικώστα, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη όλων των εχριστώ ομολογητών αδελφών, φορέων και συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Και τώρα παρακαλώ, θα συνταχθούμε προς την Ομόνια για να δεν έχουμε περιθώρια για να βγούμε κατευθείαν τη σταδίου. Θα προχωρήσουμε προς την Ομόνια. Πρώτα να προπορεύεται το Ράσο, το μοναχικό τάγμα, και θα γυρίσουμε, θα στρίψουμε από την Πεσμπατζόγλου και θα γυρίσουμε να ανέβουμε προς τη σταδίου. Θα παρακαλέσω τον επικεφαλής, τον διοικητή της αστυνομίας, παρακαλώ να οδηγήσει την πορεία, όπως είπαμε, που είχαμε συνεννοηθεί, να κατέβει προς την Ομόνια, να συνταχτούμε, να μπουνε μπροστά τα πλακάτ και όλοι τα παλικάρια μπροστά με τα πανό. Τα πανό να έρθουν εδώ στην εξέδρα. Παρακαλώ να έρθουν παλικάρια να πάρουν τα πανό εδώ στην εξέδρα και να μπουν μπροστά στην πορεία, μπροστά να προπορεύεται το Ράσο. Και συντεταγμένοι και ο ένας δίπλα στον άλλον με προσοχή, με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Εκεί παρακαλώ, θα είναι κοντά μας αυτοί που θα συμμετέχουν στις επιτροπές για να επιδώσουμε τα ψηφίματα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας. Thank you.
Και τώρα φάσιμο! Η καθότητα είναι φασισμός! Έτσι θέλει ο λαός!
Θα τα πούμε απάνω, Βασίλη. Θα τα πούμε απάνω, λέω, έλα κοντά, εκεί που θα είμαι εγώ. Ναι, 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 απάνω. Απάνω. Thank you.
Πάμε μέσα με
Oh,
όποιος θέλει μπορεί. Α, μπορεί να σου δώσω το τηλέφωνο στη γυναίκα μου, είναι σε βρύση. Εντάξει. Γιατί αφήσει είναι για βρύση. Είχα πάρει και στην εξέδρα πάνω. Είχα πάρει και στην εξέδρα που ήσασταν πριν. Είχα πάρει και στην εξέδρα πάνω που ήσασταν. Συγγνώμη. Ορθοδοξία! Ελλάδα! Ιησουρία! Ορθοδοξία! Ελλάδα! Άγιος Ιησούς, ο Κράτος
Είναι φανερό ότι σήμερα παρατηρείται και γίνεται μια παραχάραξη της ιστορίας. Απροκάλυπτα θέλουν να προσανατολίσουν την ιστορία. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συλλογικό Χίτλερ, σε μια συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας. Και όποιος λέει ότι δεν υπάρχει συνωμοσία,
ή συνωμοσιολόγος είναι ο ίδιος ή είναι τόσο αφελής και ηλίθιος που δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια εξυφαινόμενη παγκόσμια συνωμοσία τα τελευταία τουλάχιστον 70 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει σε σημείο κορεσμού μέσα σε μια βαθιά σκοτωδίνη και κάλυψη της αληθείας και του φωτός στην Ελλάδα. Και αυτά τα λέμε εδώ διότι υπάρχει μια πείρα 2.000 χρόνων και εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτοί που αντισταθήκαμε στην βαρβαρότητα τα τελευταία χρόνια αλλά και στο παρελθόν. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίγνωση και της ελευθερίας του προσώπου και των ιδανικών μιας φυλής. Και αυτή η φυλή διατηρεί τα ιδανικά της παραδόξως μέσω του χριστιανισμού 2.000 χρόνια. Άρα λοιπόν ζούμε κοσμογονικές στιγμές γιατί κάποιοι θέλουν σήμερα να κυριαρχήσουν στην ανθρωπότητα με έναν τρόπο ψεύτικο και απατηλό. Και νομίζω προσωπική γνώμη ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι θα ιτηθούν τελικά διότι το ψέμα, όπως λέει και ο Μέγας Ντοστογεύσκη, έχει κοντά πόδια και την αλήθεια όσο να τη θάψεις, όπου όσο βαθιά και να τη θάψεις, η αλήθεια κάποτε θα φανεί. Λοιπόν, ο Χριστός έδωσε εξουσία στον άνθρωπο να ζει ελεύθερα και να εξουσιάζει τον εαυτό του. Ο Σατανάς όμως δεν θέλει αυτή την ελευθερία, ζηλεύει την ελευθερία του ανθρώπου και θέλει τον άνθρωπο να είναι υπόδουλός του. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη αξία και απήχηση στον ελληνικό κόσμο, γιατί ο ελληνικός κόσμος πάντα αμήνεται, όχι μόνο για τη δικιά του ελευθερία, αλλά και για την παγκόσμια ελευθερία. Κοιτάξτε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τι έγινε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία μόρφωση, κανένα ιδανικό φαινομενικά, στα συστάνες ήτανε, όταν ακούσαν ότι κάποιος Χίτλερ έρχεται να τους πάρει τα πρόβατα, είπαν όχι, δεν τα δίνουμε, διότι τα πρόβατα είναι δικά μας και η πατρίδα αυτή δεν θα πατηθεί από κανένα. Δεν υπολογίσανε το στρατό που είχαν τότε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και κάνανε αντίσταση σε μια απίθανη κατάσταση που θυμίζει και το 21, όταν τους λέγανε οι Άγγλοι στρατηγοί, οι καλοθελητές που είχαν έρθει στην Ελλάδα εδώ, τους λέγανε μα πάνε να πολεμήσετε με τους Τούρκους που έχουν δυνατές θέσεις που είναι τρεις φορές περισσότερα από εσάς. Και όταν το πάνε αυτά του Μακρυγιάννη, ξέρεις τι μου ο Μακρυγιάννης. Εμείς λέει μπορεί να είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Θεός που πολεμάει μαζί μας, αυτός είναι δυνατός. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ πάρα πολύ και να μην τραβήξω πολύ τη συζήτηση, λέμε όχι στην ταυτότητα, στα ηλεκτρονικά μέσα, λέμε όχι στο τσιπάρισμα, λέμε όχι στην αγελοποίηση, μάλλον θα μας κάνουν ζώα να πούμε, σε ένα μαντρί μέσα, όπως και ο Κάμερον στην Αγγλία, τους είπε ότι εδώ δεν περνάνε τα ηλεκτρονικά μέσα και οι ταυτότητες. Ο Κάμερον στην Αγγλία, όχι εμείς εδώ. Λοιπόν, μας δίνουν μάθημα οι Εγγλέζοι πώς να αντιδράσουμε εμείς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε, ότι εμείς που είμαστε εκείνοι που αντιδράσαμε σε όλους τους παγκόσμιους δικτάτορες, από την Περσία, που αν κυριαρχούσε η Περσία δεν θα υπήρχε δημοκρατία ποτέ, γιατί αυτοί δεν είχαν δημοκρατία, ούτε υπάρχει δημοκρατία ποτέ σε αυτούς. Εκεί μοναρχία, μονάρχες είχαν πάντοτε. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν που διδάξαμε αυτά τα πράγματα, ερχόμαστε να παίρνουμε μαθήματα τώρα από τον Κάμερον, φαντάσου την κατάτια της Ελλάδος. Ας υψώσουμε λοιπόν το ανάστημά μας και ας πούμε ότι εμείς διδάξαμε αυτά τα ιδανικά, εμείς έχουμε Χριστό και Ελλάδα και εμείς θα τη διατηρήσουμε και θα επαυξήσουμε αυτά τα ιδανικά, γιατί πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι μπορούν σήμερα να διδάξουν την ανθρωπότητα. Οι Γάλλοι που είπαν στο Χίτλερ γιατί να πολεμήσουμε. Ποιοι, οι Ισπανοί, οι Αφρικανοί. Ποιοι μπορούν να διδάξουν την ανθρωπότητα, αν δεν μπορεί να διδάξει το Άγιον Όρος, αν δεν μπορεί να διδάξουμε εμείς που απομείναμε οι λίγοι, όχι εγώ προσωπικά, μιλάω γενικά, έτσι, οι οποίοι μπορούμε να αρθρώσουμε έναν ορθόδοξο λόγο. Και η ορθοδοξία θα πει ελευθερία και θα πει ζωή κατά Χριστό και κατά τα Υιωθώτα τα δικά μας. Ευχαριστώ πολύ. Όχι όμως... Να μιλήσετε κι εσείς, να μιλήσετε. Όχι όμως ο κατάντια της Ελλάδας, αλλά η κατάντια αυτών που διοικούν την Ελλάδα. Ναι, αυτό λέω. Παράνομα και καταχρηστικά. Ναι, ναι.
Πάρε τον άνθρωπο, Βασίλη Σαντζάκη. Διότι από τη στιγμή που καταπατούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι παρανόμως κατέχουν τη θέση που κατέχουν και δεν εκφράζουν την Βουλή, τη θέληση των Ελλήνων. Εκφράζουν την μη Βουλή, εκφράζουν τη μη κοινωνία. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ξενόδουλοι. Και εγώ σκέφτομαι με τέτοιο πολιτισμό, τέτοια ιστορία, είναι κατάντια μας αυτή η κατάσταση που ζούμε. Αλλά υπάρχουν εφεδρίες που δεν τις βλέπουμε εμείς ακόμα. Υπάρχει το μικρό πίμνιο. Κάποτε ο προφήτης Ηλίας είπε στην προσευχή του στον Θεό, λέω, έχω μείνει μόνος μου, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν ξέρω κανέναν, ναι. Και ξέρεις τι το απάντησε ο Θεός. Ότι είναι 7.000 ακόμα που δεν τους ξέρεις εσύ, του λέει, που δεν έχουν προσκυνήσει το Βάλ. Δεν έχουν κλείνει γόνι στο Βάλ, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, υπάρχει κρυφή δύναμη στην Ελλάδα. Για χαρά. Καλά είσαι. Υπάρχει κρυφή δύναμη, την οποία δεν την... Σήμερα δώσαν ένα παράδειγμα εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θάρρος και μια δύναμη. Αυτό ας γίνει, ας πούμε, να επεκταθεί και να πολλαπλασιαστεί. Εγώ πήγα σε ένα σταθμό. Αυτό θέλουν να βγάλουν και να μας αποδυναμώσουν. Ναι, ασφαλώς. Και εφόσον γίναμε ληστές, εμείς φταίμε που καταδύσαμε. Βέβαια. Και εγώ αυτό λέω. Με τέτοια ιστορία... Ας το καταλάβουμε τουλάχιστον τώρα την τελευταία στιγμή. Ας το βάζουμε μέσα. Ας το στο ραδιόφωνο. Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα, ε! Καλησπέρα. Να πούμε δύο λόγια για την Κάρτα του Πολίτη και τα νέα συστήματα που μας ετοιμάζουν. Η συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή, ανάλογα και με τον καιρό και με την εργασία που έγινε. Κατέβηκε αρκετός κόσμος, ο οποίος πήγε για να ομολογήσει ξεκάθαρα την άρνησή του στο σύστημα του Αντιχρίστου, γιατί αρνούμεθα να πάρουμε τις κάρτες και όλα τα συστήματα. Καλό είναι όμως να ξέρουν πολλοί ότι αυτοί μας ετοιμάζουν παράλληλα με τις κάρτες την ειρηδοσκόπηση και την παλαμοσκόπηση, που η ειρηδοσκόπηση και η παλαμοσκόπηση είναι χάραγμα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, γιατί όταν είχε δείξει παλαιότερα ο Λιακόπουλος στο Turk CNN ότι όταν περνάγανε παλαμοσκόπηση, σκανάρανε το μηχάνημα, σκάναρε το barcode το οποίο είχαν τοποθετήσει στο χέρι. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα σε σφραγίζουν στο βλέφαρο, να προσέξετε. Άρα αυτοί δεν θα πάνε μόνο να μας δώσουν μία κάρτα, μας έχουν δώσει τα συστήματα του 666, γιατί στόχος όλων αυτών που ανήκουν στο λευκό αδελφάτο των Ροστσάιλ Ροκφέλλερ, όλων αυτών που κυβερνούν τον πλανήτη, κατά παραχώρηση Θεού φυσικά, τι θέλουν να κάνουν, να διώξουν τον Χριστό. Γιατί παλαιότερα και η οργάνωση Φιλουμένου είχε βγάλει μία δήλωση που είχαν κάνει από το λευκό αδελφάτο και είχαν αναφέρει ότι εμείς θα κάνουμε τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Χριστό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα τους δώσουμε το χάραγμα, το 666, να μην μπορεί ο χριστιανός πλέον να έχει επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί το βαθύτερο θεολογικό θέμα είναι ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, δηλαδή αυτοί με τον τρόπο αυτό που δίνουν τον ΝΑΜΚΑ, τον αφημί, τα διαβατήρια και που όλα αυτά τα νούμερα τα οποία συμπλέκονται και μπαίνουν στην κάρτα του πολίτη μαζί με το QR code, barcode και το microchip και όλους τους κώδικες με το 666, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδιώξουν τη Θεία Χάρη. Και αυτός είναι ο στόχος του Λευκού Αδελφάτου. Να φύγει η Θεία Χάρη από τους χριστιανούς, να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και το επίκεντρο όλης της πνευματικής υποθέσεως κάθε χριστιανού είναι το εξής, ότι πρέπει να μπούμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, δηλαδή να μπούμε στην ύψη και
νοερά ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ελκύσουμε τη Θεία Χάρη. Καθαρίζοντας την ψυχή μας, στο μακαρισμό μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται, και να βάλουμε μέσα την ψυχή μας, τη ψυχή μας, τον Ιησού Χριστό. Πώς θα βάλουμε τον Ιησού Χριστό? Καθαρίζοντας τη ψυχή, αρνούμενοι όλα τα συστήματα του 666, όποια και αν είναι αυτά, με όποια μορφή και να μας τα δώσουν, και να μην απατηθούμε από τις νέες κάρτες και πάρουμε την παλαμοσκόπηση και την ειριδοσκόπηση, γιατί μετά δεν υπάρχει μετάνοια. Και εάν καταφέρουμε και έχουμε στην ψυχή μας τον Χριστό, θα μπορούμε να ομολογούμε, γιατί μας λέει ουδείς υπηδύνατε υπήν Κύριον Ιησού ή μίαν Πνεύματι Αγίου. Έτσι, άμα δεν πάρουμε τις κάρτες, διατηρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως έχει πει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, ο σκοπός του χριστιανού είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο σκοπός όλων των λευκαδελφητών της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων του Ροστσάιλ με το Δουνουτού, που μας βγάζουν τις κάρτες με όλα αυτά τα αντίχριστα συστήματα που σε πολλές τράπεζες ήδη ενεργείται η δακτυλοσκόπηση με το χάραγμα επάνω, με νέα μορφή, το QR code και με το μικροτσιπ. Όλοι αυτοί στόχο έχουν να χάσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν εμείς χάσουμε το Άγιο Πνεύμα και φύγει η Θεία Χάρη, δεν θα μπορούμε να ομολογήσουμε τον Χριστό και θα χάσουμε τα πάντα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, και να προσέξουμε ότι όταν κάποιος ποιμένας μας λέει ότι δεν πειράζει και είναι χλιαρός, να μην τον ακολουθούμε. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και ο προφήτης της Ιερεμίας αναφέρει μέσα το λόγο του Κυρίου ότι διεύθυραν τον αμπελώνα μου, και ο Άγιος Νύφων Κωνσταντιανής που είδε το όραμα της Δευτέρας Παρουσίας, είδε τον Κύριο στη Δευτέρα Παρουσία που έλεγε «Οι μισθωτοί ποιμένες με πρόδωσαν», και πρέπει να προσέξουμε πολύ, γιατί και άλλοι προφήτες μας έχουν προειδοποιήσει ότι οι περισσότεροι ιερείς θα είναι σε πτώση, και εμείς πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να κρατήσουμε την ομολογία μας, να ακολουθούμε τα λόγια των Αγίων Πατέρων και τις συμβουλές τους και μόνο τους Άγιους Πατέρες, γιατί ο στόχος του χριστιανού είναι η έσχατη ομολογία, η έσχατη ομολογία κατά του Αντιχρίστου. Τώρα είναι τα πρώτα στάδια που βγαίνουν τα νούμερά του. Εάν δεν πάρουμε αυτά τα στάδια όλα, είναι ένα μεγάλο προστάδιο για τη μεγάλη ομολογία εναντίον του ιδίου του προσώπου του Αντιχρίστου, που αν μας αξιώσει η χάρη του Θεού, βγούμε, θα ομολογήσουμε, θα εναντιωθούμε και θα ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, που αυτός είναι ο στόχος όλων των χριστιανών, να φτάσουμε στην έσχατη ομολογία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Άγιο Βάφτισμα, τη Θεία Χάρη στην ψυχή μας, και από την άλλη πλευρά να βοηθήσουμε όλους τους χριστιανούς οι οποίοι δυστυχώς μέσα από τις πλάνες, από τη χλιαρότητα, έχουν προσκυνήσει περισσότερη την εικόνα του θηρίου, το τέταρτο κομμάτι που μας λέει στο ΙΓΑΜΑ 15 κεφάλαιο, που κατά τον Ανδρέα και Αρέστηθα Κεσαρίας είναι ο δισεβής βίος. Σκοτίζεται η ψυχή του ανθρώπου, σκοτίζεται το φωτεινό όμα της ψυχής, ο νους, γιατί όταν σκοτιστεί ο νους, που είναι το εργαλείο της γνώσεως, όπως μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο χριστιανός. Γι' αυτό υπάρχει βαθύτερη αιτία που δεν δεχόμαθα όλα αυτά τα συστήματα. Είναι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο διάβολος λειτουργεί σαν μυρμικολέον, λίγο, και μετά ξαφνικά γίνεται από μυρμήγκι λιοντάρι και δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ενώ αν αρχίζαμε τον πόλεμο από τα χαραγμένα τρόφιμα και όλα τα προστάδια αυτά που μας βάλανε, τώρα θα μπορούσε εύκολα όλος ο κόσμος να αντιδράσει. Αυτά είναι, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εγρήγορση, πνευματική νύψη, η εξάσκηση του Κύριου Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με, και όσο μπορούμε μεγάλη ιεραποστολή, γιατί η σωτηρία μας εξαρτάται και από τον πλησίο μας. Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους χριστιανούς και εύχομαι όλοι να ακολουθήσουμε τις εντολές του Κυρίου μας και να δώσουμε λύση σε όλο αυτό το σημαντικό πρόβλημα που μας έχουν προβάλει τώρα οι σιωνιστές, οι Ροτσάιλ, οι Ροκφέλλερ, γιατί πίσω από αυτούς κρύβεται ο αιωσφόρος, ο οποίος θέλει να πάρει ψυχές στην κόλαση. Δεν είναι που πολλοί πιστεύουν ότι μας παίρνουν τον υλικό πλούτο, είναι ότι μας κλέβουν την ψυχή. Και την ψυχή θα την κλέψουν όταν δεχτεί το αόρατο χάραγμα, που όπως εμείς οι χριστιανοί έχουμε τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, που την έχουμε πάρει από το Άγιο Βάφτισμα και τη συντηρούμε με τη μετάνοια, με τη
την καθαρή εξομολόγηση στα μυστήρια της Εκκλησίας, την έλξη της Θείας Χάριτος που γίνεται για τις προσευχές του Ιησού Κύριε Ιησού Χριστέ, θεολέσον τον αμαρτωλό. Έτσι, ο διάβολος προσπαθεί να χαράξει την ψυχή πριν ακόμα έρθει ο ίδιος ο Αντίχριστος, για να μπορεί να έχει εξουσία στην ψυχή του. Αυτά ήθελα να σας πω. Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους Έλληνες Χριστιανούς και να κάνουμε και άλλες ομολογιακές συγκεντρώσεις, γιατί όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ και για τον προσωπικό αγώνα του καθενός μας, σαν ομολογία γράφεται στους ουρανούς, αλλά και μετράνε σε αυτούς τους αντιχρίστους όλους που βλέπουν ότι όντως υπάρχει αντίδραση, γιατί όλος ο πλανήτης περιμένει από μια Ελλάδα τι θα κάνει. Αυτό είναι κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή και πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα το καλό σε όλες τις χριστιανικές ορθόδοξες χώρες, από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς, να μην δεχτούν όλα αυτά τα συστήματα και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι παράδειγμα, να πάρουν το παράδειγμα το δικό μας και να αρχίσουν να κάνουν συλλόγους, να μην δέχονται όλα αυτά τα συστήματα και να προσπαθήσουν να γίνουν καλοί χριστιανοί. Δυστυχώς θέλουμε πάλι κατήχηση, γιατί σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε την απαιτούμενη κατήχηση που χρειάζεται και περισσότερη εγρήγορση και κάθαρση της ψυχής. Ευχαριστώ πολύ και καλό αγώνα. Ευχαριστώ. Δύναμη και Παναγιά μαζί μας. Καλή δύναμη. Λίγο να μας συγχωρέσετε, για οποιαδήποτε παράληψη. Έγινε παρά τη θέλησή μας, δηλαδή πέρα από τις δυνάμεις μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τόσοι εκπρόσωποι που ήταν σωματείων, φορέων από την Ελλάδα, πραγματικά ήταν αδύνατο να την πραγματοποιήσουμε και να μιλήσουμε όλοι αυτοί. Είχαμε πραγματικά, και ήταν ευχάριστο το ότι βρεθήκαμε τόσο πραγματικά σύλλογοι και φορείς που αγωνιούν για αυτή την όλη την διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε και συμπορεύονται σε αυτό τον αγώνα, είναι ενθαρρυντικό και είναι πολύ πολύ θεάρεστο. Όπως πρακτικά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δείξετε κατανόηση, έτσι εμπιστοσύνη σε όλο αυτό που πραγματοποιούμε και όλοι αυτοί εκπροσωπηθήκανε, πιστεύω, να είναι ευχαριστημένοι. Όμως, τα δεν γινόταν όλοι να βγουν τόσοι ποιητές, είχαν καταθέσει πάνω από 100 ποιητές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει εφικτό, γιατί πραγματικά και τόσο που αργήσαμε, κουράσαμε τον κόσμο, να μας συγχωρέσετε, αλλά δεν ήταν και δυνατόν περισσότερο να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτήν όλη τη διαδικασία. Είναι πράγματα διαδικαστικά που δεν μπορούμε, ώστε και να συντονίσεις, δεν μπορούμε να γίνουν περισσότερο με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα και πάλι, σας είπα, επιδόθηκε, παραδόθηκε, παρελήφθη από τη Βουλή των Ελλήνων και θα μας απαντήσουν, θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, έτσι. Όχι, παρακαλώ, όσοι αδελφοί βρίσκονται κοντά στον άγνωστο στρατιώτη, σιγά σιγά να διαλυθούμε. Τελείωσε η διαμαρτυρία μας, η ομολογία έγινε αρκετά. Ο καθένας τώρα φεύγει να προχωρήσουμε ειρηνικά, να μην δώσουμε δικαιώματα. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Λίγο πιο μακριά, γιατί μου λίγο πιο μακριά. Έλα, βάλε από μέσα όμως, βάλε από Δημήτρη μέσα. Και πιο μακριά το μικρόφωνο, γιατί χτυπάει το μεγάφωνο. Ναι, πάτω, Ανάση, στη τσέπη σου, στη τσέπη σου. Πάμε πάρω να τους διώξουμε και πήγαμε. Ήταν εντάξει, το δώσατε. Λοιπόν, διάβασέ μας το ψήφισμα. Μπράβο, έτσι. Λίγο πολύ. Δεν μπορεί να παιδιά να ηρεμήσουν. Το ψήφισμα επιδόθηκε από την Επιτροπή, από τη Συντονιστική Επιτροπή, παρελήφθη από τον πρόεδρο της Βουλής και αύριο θα επιδοθεί και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δεν ήταν μέσα στα γραφεία τους. Λοιπόν, εμείς εκτελέσαμε αυτή την αποστολή μέχρι εδώ, έτσι δεν έχουμε άλλο πρόβλημα, έτσι θα έχουμε και συνέχεια βεβαίως επικοινωνία, θα συνεχίσουμε και σε άλλα επίπεδα πώς θα συντονίσουμε, έτσι υπάρχει στρατηγική, υπάρχει σχέδιο και θα έχουμε συνέχεια.
Τώρα θα ήθελα να διατηθούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, άλλο να μείνουμε εδώ. Επιδοθήκανε και θα έχουμε, θα ενημερωθείτε το καθένα από τα στοιχεία που έχει καταθέσει εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, όλους τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό το περιβόλι πραγματικά του, που ήταν υπέροχο. Ήταν όλη η παρουσία και η εμφάνιση και η εικόνα, ήταν άριστη και θαυμάσια. Ευχαριστούμε και πάλι τους επικεφαλείς της ελληνικής αστυνομίας, τον διοικητή που πραγματικά μας παραχώρησαν αυτή την πολλή προστασία σε όλη την πορεία την ελληνική και εσάς όλους που βρεθήκατε πραγματικά σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας με όλους τους Ορθόδοξους φορείς και συλλόγους θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα συνεχίσουμε έτσι την στρατηγική και το σχέδιο για τη συνέχιση όλων αυτών, όπως είπαμε, όπως θα διαμορφωθεί, ανάλογα θα ενημερωθείτε και πώς θα ενεργήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή δύναμη. Συγγνώμη λίγο. Ορθοδοξία! Πώς θα μπορούμε. Ορθοδοξία! Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Πρόεδρο. Ο κύριο λοιπόν Μπακάλι, ο οποίος μας έδωσε μια επίσημη απάντηση. Εύχομαι πραγματικά, κύριε Μπακάλι, να ανταποκριθούμε λοιπόν στο ψήφισμα και στο κάλεσμα που τους κάναμε στην κάρτα του πολίτη. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε ανθρώποι σόφρονες και είμαστε ανθρώποι σκεπτόμενοι πραγματικά, του Χριστού άνθρωποι, μπορούμε λοιπόν συντεταγμένοι, ευχόμαστε λοιπόν οι κυβερνώντες πραγματικά να το πάρουν θερμά φεστά, διότι κύριε Μπακάλι θα πρέπει να πω ότι θα ξανάρθουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν πάλι την ελληνική αστυνομία που έδειξε την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό σε εμάς και εμείς λοιπόν τους επιστρέφουμε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Για ερώτηση Καλή ευκαιρία!